Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση τον Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο με τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, σας δίνουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, ενώ για αυτούς οι οποίοι ψάχνουν ανταλλακτικό, κυρίως για αυτοκίνητα σαν το δικό μου του Κωστή, παλιά δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών στο www.listopart.gr, μέσα από την οποία σίγουρα θα βρείτε ένα το οποίο θα ταιριάζει και θα είναι αυτό το οποίο ψάχνετε για το δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook
Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, όπου πραγματικά δίνει πολύ μοναδικές προσφορές για όλους εσάς. Υπάρχει μία ακόμη απίστευτη, η οποία είναι για όλη την Ελλάδα και μπορείτε είτε οι φίλοι οι οδηγοί ταξί, είτε κάποιοι άλλοι, να κάνετε δικά σας 3 αυτοκίνητα Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου δικά σας. Τα αυτοκίνητα είναι 6 μηνών για να ακριβολογούμε. Είναι τα 3 τελευταία. Δεν υπάρχουν άλλα. Οπότε η προσφορά είναι μόνο για σήμερα και για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να τα κάνετε δικά σας πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310 596 596 για τα 3 Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Το Μετρόπολης 95,5 και αυτά τα Χριστούγεννα σε προκαλεί στην μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών, την μάχη της Γαλοπούλας Season 5. Συντονίσου καθημερινά με τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ηχητικό εφέ της Γαλοπούλας, καλείς το 2310 και τα 390 και μπορεί να κερδίσεις εσύ τη μάχη της Χρουνιάτικης Γαλοπούλας, καθώς έχεις 50 λεπτά στη διάθεσή σου για να δώσεις τα στοιχεία σου. Και αυτή τη χρονιά διεκδίκηση στη Γαλοπούλα, σαν να μην υπάρχει αύριο. 50 είναι οι γαλοπούλες, ούτε μία ούτε δύο, οπότε είναι αρκετές πιθανότητες μία από αυτές να καταλήξει το δικό σου τραπέζι. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με τον Γιώργο Ζαΐρη και τον Γιάννη Πάγκο. Και η γαλοπούλες είναι μια προσφορά από την αγορά Κρεάτου Χατζιαγγελίδης, Φιλιππόλος 81 Αμπελόκηπη και πολύ καθολικής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Έχετε 5 λεπτά, ορμάτε μακεδονομάχη. Ό,τι πρέπει είναι να κάνετε αυτή τη γαλοπούλα δική σας. Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία. Και μιας και μιλάμε για φαγητό, μου άνοιξε την όρεξη. Νομίζω ότι μετά από εδώ πρέπει να πάω μια βόλτα στα Μπαμπάτσικα, να χτυπήσω μερικά χαμπουρκεράκια, μερικά σαντουιτσάκια. Ενημερωτικά εκεί είναι όλα Μπαμπάτσικα, γιατί ο Σάκης και η ομάδα του πιστεύει ότι το μέγεθος μετράει. Φυσικά και η ποιότητα, δεν το συζητάμε. Για τους ενδιαφέροντες να πω ότι 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς κοστίζουν 5 ευρώ. Τρως και σκάς. Εκτός βέβαια αν είσαι σε άλλο κυβισμό. Λοιπόν, για παραγγελίες στο 2310-51-0045 τα μπαμπάτσικα βρίσκονται στην Αγίων Πάντων 28, γιατί όπως είπαμε το μέγεθος μετράει. Είχαμε και αυτή την αγωνιστική πράγματα και θάματα. Είχαμε τον Άρη να πετυχαίνει κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το βλέπει συχνά, με τα 2 γκολ του Γκινές. Και είμαι σίγουρος ότι είναι πολλοί φίλοι του Άρη οι οποίοι πραγματικά ακόμη και τώρα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί στο Γεντί Κουλέ στα τελευταία 78 δευτερόλεπτα με τα 2 γκολ του Γκινές. Το παλτό το Γκινές, ξέρετε. Το άλλο παλτό έβαλε γκολ, το κουλούρης. Το άλλο παλτό πάλι έβαλε γκολ. Λοιπόν, και είδαμε γενικότερα πράγματα τα οποία είναι ό,τι καλύτερο για το ποδόσφαιρο. Είναι από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τα χαίρεσαι με την ψυχή σου και τα απολαμβάνεις. Τώρα θα μου πεις, αν ο Άρης έχανε με 2-3 γκολ, πάλι τα ίδια θα έλεγα. Απλά, ξέρετε, εδώ υπάρχει η διαφορά ότι το διαολάκι από δίπλα θα έλεγε, ξέρεις, τόσο άχρηστη είναι, τόσο ταγάρια είναι. Φάγανε 2 γκολ σε ένα λεπτό, σε 78 δευτερόλεπτα. Και αυτά μόνο η Μπάγκερ τα κάνει το 1999, οι Λούζερ οι Γερμανοί και 1002. Λοιπόν, όχι, να ξέρετε ότι η μπάλα είναι γένος θηλυκού και είναι άτιμο πράγμα. Δεν ξέρεις τι κέφια έχει, πώς θα τα φέρει. Ο Ίβιτσα Όσιμ κάποτε την είχε αποκαλέσει πόρνη. Δεν είδαμε καμιά ματσάρα στο γήπεδο που έγινε το Όφι Άρης, αλλά είχαμε να κάνουμε με δύο προπονητές οι οποίοι πάνω κάτω έχουν την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή προσέχουν πάρα πολύ την αμυνά τους. Θα είχατε παρατηρήσει ότι ήμασταν
πολύ φιδωλοί και προσεκτικοί στα προγνωστικά μας και λέγαμε ότι το παιχνίδι τίνει προς την ισοπαλία και έγινε μια μαγεία, δηλαδή δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, αλλά είναι από αυτά τα οποία δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Είναι από αυτά τα οποία σπάνια συμβαίνουν και μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο αυτό το οποίο λέγεται ποδόσφαιρο. Φυσικά και τα κουμάρια και οτιδήποτε άλλο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπήρξε άνθρωπος να έβαλε ένα ευρώ εκεί στο 91 να πόνταρε ειδικά στο εξωτερικό να κερδίσει ο Άρης, γιατί ξέρετε, συνήθως όταν μια ομάδα προηγείται με ένα 0 και μπαίνεις καθυστερείς και δεν ξέρω και τον χρόνο, σου λέει η απόδοση ανατροπής 500, 400, 200, κάτι νούμερα σύλληπτο. Κάνας τρελός βάζει που και που, μπορεί να βρεθεί, μη μου εμφανίζεται κανένα δελτίο τώρα. Έβαλα ένα ευρώ και πήρα 500 και το μάτς είναι ύποπτο, γιατί αυτά δεν γίνονται πουθενά. Εντάξει, όπως το γκολ του Άρη το πρώτο είναι, νομίζω, έχει πάρα πολύ φαντασία και είναι διαστροφικό. Χτυπάει μπάλα στο ένα δοκάρι, χτυπάει στο άλλο, πάει στο Γιουνές και τη σουτάρει με έναν τρόπο που μόνο έτσι μπαίνει. Ό,τι θέλετε πέστε. Λοιπόν, αυτό για το, αυτά τα ολίγα για το 1-2 του Άρη, το οποίο έχει άλλη μια εξήγηση. Όπως είχα πει ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε την περσινή του αμαρτία στο παιχνίδι του τον ΠΑΟΚ και έχασε 40 ευκαιρίες, 30 ευκαιρίες, 20, όσες θέλετε πέστε, και έχασε με ένα αυτογκόλ που έβαλαν δύο, επίσης κάτι το οποίο δεν το συναντάμε ποτέ. Είδατε ότι ο Παντελίδης, όπου η τύχη του είχε γυρίσει την πλάτη στον Αστέρα Τρίπολης και ό,τι και αν έκανε ήταν λες και τον έχουν φτύσει και λες τι καντέμις μπορεί να, με ποιον έκανε χειραψία, με τον Φαλακρό, με ποιον, με το Μητσοτάκη, πρόλαβε, με ποιον μπορεί να κάνει τύχη αυτός ο άνθρωπος. Χτες προς τιμήν του είπε χωρίς να παίξουμε καλά, γυρνάει τύχη και σου σκάει ένα χαμόγελο στην πρεμιέρα στον πάγκο της νέας ομάδος που είναι όλο δικό σου, όλο δικό σου. Πραγματική ικανοποίηση, ειδονή, νομίζω, και φυσικά απογοήτευση για τους οπαδούς των κριτικών και για τον προπονητή του Όφη, ο οποίος θα μπορεί να τα έχει με την τύχη του, καθώς αν παρατηρήσετε και τρίτο στόπερ έβαλε και τα νότα του πρόσεχε, αλλά είναι αυτό το οποίο συζητάω συχνά πυκνά με τον Απίθανο και να πάτε, το λέω γιατί έπρεπε να κάνει αυτό. Εδώ τώρα βρείτε μου ρε παιδιά μια λογική εξήγηση. Τι φταίει και ο Όφη έφαγε δύο γκολ, ή τι ήταν αυτό που έκανε τον Άρη να βάλει δύο γκολ σε 78 δευτερόλεπτα και να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Αυτός ο οποίος έπιασε το δελτίο στο 1-1 και είπε Θεέ μου σε ευχαριστώ, πληρώθηκα, και στο 1-2 έριχνε και εγώ δεν ξέρω τι καντήλια. Συμβαίνουν αυτά. This is football. Αυτό είναι. Και αυτή είναι η μαγεία του. Όπως ο άλλος φώναζε γιατί η μπάλα πήγαινε με 30 χιλιόμετρα την ώρα στο γκολ που έφαγε ο Σιφάκη στο τελικό και γιατί το μίξε, όπως έχουν γίνει χίλια δυο. Όπως βλέπεις ότι παραιτήθηκε ο Μαντζουράκης από τον Απόλλων Σμύρνης, ο Μαντζουράκης ο οποίος πήγε και παρέλαβε κάτι το οποίο έλεγε ότι είναι ομάδα, το έκανε ομάδα και παραιτήθηκε μετά το 5-1 από τον Παναθηναϊκό, αλλά σκεφτεί αυτός και έκανε και 4-5 φάσεις για γκολ. Πέρα από τον γκολ που έβαλε ο Σικαμπάλα, έκανε και φάσεις. Και έβγαλε και άλλα τόσα γκολ ο Χουάντερσον. Αλλά δυστυχώς είπαμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ξαφνικά οι μπέπιδες του Παναθηναϊκού βρίσκουν τον Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος έβγαλε την ψυχή όλου του κόσμου, με πρώτο και καλύτερο τον Ολυμπιακό, όπου θα μπορούσε να τον είχε κερδίσει αν εκείνος ο Απίθανος δεν είχε ανακαλύψει offside κάτω από τη σέντρα πριν γίνει το 1-0. Στις καθυστερήσεις δηλαδή. Αυτό γίνεται στο 89 προς 90 και πάει λέγοντας. Έχεις απ' την άλλη τον Τίγρη να πηγαίνει σαν σπάτα να φταίνε όλοι εκτός από τον προπονητή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, είναι η μοναδική περίπτωση που θα διατηρήσω επιφυλάξεις για το ότι στηρίζει μια διοίκηση προπονητή. Εγώ πιστεύω δεν θα το διώξει. Πιστεύω δεν θα το διώξει. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με τον συνεργό μου ότι αυτή η ομάδα είναι μια ξεζουμισμένη ομάδα. Τα έχει παίξει, έχουν ανάγκη από διακοπές τα παιδιά, δεν μπορούν άλλο. Ο Πανετολικός έβαλε και τρίτο γκολ το οποίο δεν μέτρησε. Το πρώτο γκολ απορώ η κυρία που κάνει την επόπτρια τι είδε και το ακύρωσε.
το αυτογκόλ του Μπακάκυλο, κανονικότατο γκόλ ήταν, που έπρεπε να μετρήσει. Έχασε η ΑΕΚ με 2-1. Η ΑΕΚ, η οποία έδειξε ότι δεν μπορεί να αντισταθεί στον Πανετολικό, και κατ' ουσία, μετά από αυτό το 2-1, είναι εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος. Βέβαια, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι εδώ και καιρό δεν θα μπορέσει. Ήρθαν οι μίαν τρεις, ήρθε και η ΦΑΠ από το ΔΕΛΑ τώρα, το 2-1, και νομίζω ότι και τυπικά δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά. Η ΑΕΚ είναι αντίο ζωή. Ξεχνάει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν ο Κώστας μπορούσε και φανταζότανε ότι μπορεί έστω αυτή η ξεζουμισμένη ΑΕΚ να χάσει από το ΔΕΛΑ. Γιατί να μην χάσει? Το φανταζόσουν, over το έδωσες, δηλαδή το έδωσες, περίμενας διπλό και over ή... 2-2, περίμενα. Αν δεν περίμενες δηλαδή... 3-3. Για χ το 2-3-2, 2-3, για χ με σκορ. Ναι. Εκεί το έβλεπα. Δεν έβλεπα ότι άγγιζε. Λέω ότι είναι η πρώτη φορά, έλεγα ναι. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη που άργησα. Χάθηκε το κινητό μου, δηλαδή χάλασε το κινητό μου. Συμβαίνω. Πήγα εκεί να το βρω εκεί στην εταιρεία, Facebook βγάλε, κατέβασε, όχι, έχεις χίλιες επαφές, δεν μπορώ να τις βγάλουνε. Θα πάω και αύριο, το πήρα τώρα για μια στιγμή. Όποιος με ψάχνει, κάει και να πούμε. Ναι. Δικαιούμαι κι εγώ μια μέρα. Όποιος με ψάχνει, κάει και. Κάει και. Τι να σου πει. Δεν με βρει. Τι έγινε. Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να πάρει να σου δώσω τηλέφωνο, να βάλει την κάρτα. Βράσε για μια μέρα τώρα, δεν πάνε να χεστούν τώρα. Με έχουν ζαλίσει, με έχουν φορτώσει καρκίνο εκεί με τα ακουστικά να πούμε. Ζήρι, ζήρι. Bluetooth και Bluetooth. Η ραδιενέργεια περνάει Bluetooth και Bluetooth. Πάρα καλά. Ελά, τελείωνε εξυπνάκια να πούμε. Για λέγε. Πάντως είναι η πρώτη φορά ναι. Που λέω και πιστεύω τι? Ότι αυτά τα οποία είπε ο Μελισανίδης στα Σπάτα τα εννοεί. Συνήθως λέμε ότι όταν μια διοίκηση. Να τελειώσω λίγο. Όταν μια διοίκηση λέει ότι στηρίζει τον προπονητή, ναι. Την άλλη μέρα είναι απολυμμένο. Ας το διώξει. Εδώ πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι θα τον κρατήσει το, ναι. Τον προπονητή. Η περίπτωση του Μελισανίδη είναι διαφορετική. Διαφωνείς? Διαφωνώ, ναι. Δηλαδή, αν κάνει άλλη μια διαφωνία, κλάβει, θα το διώξει. Θα τον κάνει. Εκείνο που είναι γλύφταρο είναι ο Μάνταλο. Γλυφτράκι του Ελέου. Δεν θα ήθελα να τον είχα συμμαθητή, θα είχαμε μαλλιοτραβήγματα. Και εγώ δεν έχω μελιά. Ό,τι τραβούσα θα τραβούσα από τα δικά του. Καλά, εντάξει. Αυτό θα με τραβούσε από τα αυτιά να πούμε. Ναι. Ήταν γλυφτράκι μεγάλο. Ποιο? Ο Μάνταλο. Φταίνει οι παίκτε και φταίνει οι παίκτε. Φταίνει οι παίκτε, ρε Καραγκιόζη. Φταίνει οι παίκτε. Σου έκανε το συμβόλαιο επειδή σου κούτσαβλο, θα πούμε και ω ανάπηρο πολέμου σου έκανε το. Δεν είπε, φταίμε. Ναι. Ήταν πρώτο φορά. Φταίμε. Πρώτο πληθυντικό. Ναι, τι λέτε. Είπε φταίμε. Είναι γλύφτη. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή. Όπως η original. Το να έχεις αυτογνωσία. Τι αυτογνωσία, ρε. Τον έκανε συμβόλαιο ο πιο ωφελημένος παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Μάνταλος. Τελειωμένος ποδοσφαιρικά, τον ανέστησε, τον κράτησε στην ΑΕΚ, τον έκανε συμβόλαιο. Τι άπει. Υποχρεωμένος είναι. Υποχρεωμένος είναι. Τι είναι. Ποιος παίκτης της ΑΕΚ μπορεί να πει καλό λόγο για τον Μελισανίδη αυτή τη στιγμή. Ένας παίκτης. Ένας εργαζόμενος. Ένας εργαζόμενος που μπορεί να πει καλή κουβέντα για τον εργοδότη του. Στον ΠΑΟΚ θα πούν όλοι. Στον Ολυμπιακό θα πούνε όλοι, θα πούνε το 80%. Κατάλαβε, στον Ατρόμητο μπορεί να πούνε το 70%. Υπάρχει εργαζόμενο στην ΑΕΚ, ποδοσφαιριστής εννοώ εργαζόμενο, που να πει, ξέρω εγώ, επειδή βγαίνει ο Ζουνίδης και λέει τους παίκτες, ξέρεις τι λέει στις ιδιωτικές του κουβέντες ο Ζουνίδης, στις πολύ ιδιωτικές του κουβέντες. Άντε το γύφτο μ' άφησε αυτό και έκανα λάθος που πήγα. Έκανα λάθος που πήγα. Μέσα του δεν το λέει, έκανα λάθος που πήγα. Δεν ξέρω. Έτσι λέω εγώ, εσύ τι θα έλεγες, δεν έκανα λάθος που πήγα στην ΑΕΚ. Ρωτάς τη γνώμη μου. Εγώ του έλεγα μην πας. Περίμενε. Μην πας. Με ρώτησες ή όχι το καλοκαίρι. Αν με ρωτάς, να απαντήσω. Παραμένου. Αν μονολογείς, να σ' ακούσω. Δεν μονολογώ. Λοιπόν, ο Ουζονίδης σου είχα πει πέρσι δεν θέλει για τον Παναθηναϊκό ναι. Με εκείνα τα πίθανα που συμβαίνουν. Ναι. Γιατί έχει κάνει ένα κύκλο. Ναι. Και θέλει το επόμενο σκαλί να είναι προς τα πάνω. Ναι. Λοιπόν, το πάνω τι ήταν, η ΑΕΚ ξεζουμισμένη χωρίς μεταγραφές. Ποια ήταν το πάνω. Πήγε στην πρωταθλήτρια Ελλάδος. Κακός. Γιατί πήγε στην πρωταθλήτρια. Την έβαλε στους ομίλους του Champions League. Ναι. Δεν και... μπορεί να πεις ότι. Τι, και άμα βγει πέμπτος τώρα και έβδομος τι είναι, επιτυχία που τσίμωνε. Πήρε κανένα μπόντο να πούμε εκεί. Δεν πήρε κανένα. Με τη βίντεο έπαιξε στα πέναλτι, ποιος θα περάσει να πούμε. Ποια πέναλτι. Εννοώ δηλαδή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μπαίνω δεν μπαίνω. Με τη βίντεο έπαιξε στα πέναλτι. Με τη βίντεο δεν έπαιξε, ποιος θα. Του βγήκε η ψυχή από την πίσω πόρτα να πούμε τους αεξίδες. Εντάξει. Δεν ήταν καλός. Τι ήταν. Εκεί περίμενε ένα περίπατο. Δηλαδή το ότι ο Ζουνίδης παρουσιάζει από εδώ σου θα έσχει ο Γκουαρδιόλα με αυτό το υλικό, με αυτό το βιολογικό κατάντημα της ΑΕΚ δεν είναι άμυρος ευθυνών. Ο άμυρος.
Αυτός που είναι ο μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι ο Μελισανίδης και κατά δεύτερο λόγο είναι ο Ζουνίδης, ο οποίος πήρε αυτό το υλικό και πήγε να το παίξει Γκουαρντιόλα, να πούμε. Οι παίκτες είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι οι τελευταίοι που φταίνε και έχουν παρουσιάσει μια αυταπάρνηση εδώ και δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια, με ένα μπάτζετ το οποίο είναι το 1 τέταρτο του Ολυμπιακού και το 1 πέμπτο του ΠΑΟ. Σε καλή μεριά, φίλε μου. Τι μέρες, με μένα μιλάς, τι καλή μεριά. Ένας φίλος μου έδειξε ότι πόνταρε στο 500 απόδοση ότι θα κερδίσει ο Άρης. Ποιο 500 απόδοση? Όταν ο Άρης έκανε ένα 0, ναι, το να το γυρίσει έδινε 501 απόδοση. Ωραία. Τον βρέθηκε ένας και το έπαιξε. Μάλιστα. Το έχει το δελτίο εδώ, το έχει δείξει. 5 ευρώ και. Τι πήρε, 2,5 χιλιάρικα. 2.041 ευρώ. Πώς είχε. Άμα έβαλε 5 ευρώ, πώς έχει. 501 απόδοση, λέω. 5,525. 2.500 έπρεπε να πάρει. Πώς πήρε 2.041. Άρα δεν ήταν η απόδοση σωστή. Του κράτησε η φορεία τα μισά. Πάμε παρακάτω, λέγει. Έχει και φόρους, δε. Φόρους έχει. Ναι. Παρακάτω. Έχει και φόρους. Λέγε παρακάτω. Το 20% είναι. Τα 100. 20%. 100. Είναι φόροι. Φόροι, ναι. Ναι. Βέβαια, φόροι. Να πω, όταν ξεπερνάς μια απόδοση πάνω από 100 φορές στα κρατάει, τα ναι, χρήματά σου. Στα κρατάει. Έχει, κρατάνε φόρους. Θέματα, λέγει άλλα. Τι λοιπόν, έχει. Όχι, σχολίαζα ότι αυτό το οποίο έγινε είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι από τα ωραία του ποδοσφαίρου. Ποια είναι από τα ωραία του ποδοσφαίρου? Αυτό που έγινε στο Γιατί Κουλέ. Ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Ωραίο του ποδοσφαίρου επειδή. Ήταν κάτι το οποίο το χρωστούσε η θεά τύχη στον Παντελίδη. Τύχη, γιατί τύχη? Δεν ήταν τυχερός ο Παντελίδης. Ήταν καθόλου τυχερός δεν ήταν ο Παντελίδης. Η οποία. Τι ταλάντιχος ήταν. Όχι τυχερός. Γιατί τι τα δοκάρια σημαδεύει, τι τυχερός είναι. Φίλε, γύρισε το παιχνίδι σε 78 δευτερόλεπτα. Και άμα έβολα άλλο τρίτο στόπερ και ο τρίτο στόπερ ήταν απλαούπλα, τι να κάνουμε δηλαδή. Όχι, παρότι έγινε το σωστό από το. Έγινε. Έγινε. Παρότι να πούμε μερικά πράγματα δεν έχουν εξήγηση. Δεν έχουν εξήγηση. Δηλαδή είναι. Έχει εξήγηση το ότι ο Παπαδόπουλος έπαιξε πιο ανοιχτά στο δεύτερο ημίχρονο γιατί είχε πολύ λίγους βαθμούς και ο Πόντος δεν τον βόλευε. Αυτό ήταν το καθοριστικό στοιχείο. Σκοράρει στο 78. Κάνει το 1-0. Βάζει τρίτο στόπερ. Ναι. Κάνει ό,τι πρέπει. Και ο ένας είναι παιδί της άμυνας. Συγγνώμη. Και ο ναι. Άβελ είναι παιδί της άμυνας. Και ο Παντελίδης είναι παιδί της άμυνας. Και λες, ρε φίλε, το να γίνει αυτό σε ένα παιδί της άμυνας και ενώ έχει βάλει και τρίτο στόπερ, είναι ακαδημία. Τι για τον παιδί της άμυνας. Προπονητές της άμυνας. Τι, δεν βγάζουν επιθέσεις δηλαδή. Βγάζουν, ρε φίλε. Τι θα πει, αλλά κάνουν πάντα αυτό το οποίο λες εσύ. Ότι επειδή προσέχουν δεν την άμυνα. Δεν μπορεί να προσέχει την άμυνα. Επειδή ο άλλος ο Φελός ο Ερέρα δεν πρόσεχε την άμυνα, πάμε να πούμε. Λέει, δεν είναι σωστό. Πάμε να σε κάνω λίγο ζέσταμα για να μπει έτσι στο δεύτερο. Πάνε να μου φτιάξει λίγο το κινητό, με δείξει εκεί. Με έβαλαν Facebook, δεν με έβαλαν Instagram, με μπερδέψανε, με κάνανε. Έχω εκνευριστεί να πούμε. Διάλειμμα, διάλειμμα. Τώρα έβαλες και είναι κρίμα που θα το διακόψουμε, αλλά σε μια εκπομπή λόγου και τέχνη σαν τη δική μας, με τέτοιο επίπεδο, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήνεις όλη την πενιά. Μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος, Πατικανής, Αδερφόρα 109 και Μάρκ Μπότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλικιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Ασκιάδη Παροδήμος, όπου πάντα έχει και μία μοναδική προσφορά για εσάς. Μόνο για σήμερα, 3 Skoda Octavia, με κινητήρα φυσικού αερίου 6 μηνών, σε τιμή που δεν ξανάγινε, είναι τα 3 τελευταία. Περισσότερα, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 και... αλλιώς πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Στο Άρης Παναθηναϊκός λέει ο 472 λογικά θα έχει ξένο διαιτητή. Θα φτάσουμε εκεί. Φαλακρέτες άκουσα στην αρχή και λέω μπάς και λιποθύμησης με την νίκη του Άρη. Τι προγνωστικό είχες δώσει, τελικά έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης ο Άρης? Θα σου πω. Έδωσα χ τον Άρη και χ την Αλκμάρ και αυτά τα δύο τα έχασα στο 95. Έπαιρνα καλά λεφτά. Με Γιάννη Νάσο, με Ολυμπιακό διπλό, με δύο τρία γκολ. Άρα δεν το δικαιούσουν να το πάρεις. Ορίστε. Δεν το δικαιούσουν γιατί το γκολ του Ολυμπιακού είναι offside. Τι είναι το γκολ του Ολυμπιακού? Offside. Το ξέρω. Ναι.
Φυσικά. Αν πεις αν πληρωνώσουν, να τα σε νοιάζει. Τι να με νοιάξει εμένα. Εγώ ήξερα ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από εκεί. Το διαισθανόμουν. Εντάξει. Και καλά έκανες και το έδωσε και όντως. Όπως πίστευα ότι ο Λεβαδιακός, όπως έχουμε συνεννοηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί μαζί με τον Απόλλωνα, να ψάχνουμε τον τρίτο και τον μισό. Όχι, δεν έχουμε, το έχουμε πει. Απόλλων και Λεβαδιακός είναι τελειωμένοι. Εντάξει, νομίζω δίκαια πέφτουν. Τώρα από εκεί και πέρα παίζει Όφη, ο οποίος και αυτός δίκαια πέφτει. Να τελειώνουμε αυτούς τους βρωμοκριτικούς, ποδοσφαιρικά εννοώ βρωμοκριτικούς. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Αυτή την Κρήτη ποδοσφαιρικά. Έχουμε τον Εργοτέλη, ποδοσφαιρικά να τον γουστάρουμε. Στεναχωρέθηκα πολύ που έφερε 2-2 με την Πλατανιά. Πρέπει να προσέξει λίγο την αμυνά του. Τον Εργοτέλη γουστάρω να τον βλέπω. Αυτό το Βρωμόφι δεν γουστάρω να τον βλέπω. Πόσο ομάδες έχει η Κρήτη, έχεις προσέξει? Η Κρήτη έχει Σαμικό, έχει Πλατανιά, έχει Όφη, έχει. Ηρόδοτο. Έχει. Εντάξει. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Έχει τελικά πρόβλημα φυσικής κατάστασης ο Άρης? Δεν έχει. Ρωτάω ρε φίλε, το μεταφέρει ο φίλος και εγώ το μεταφέρω σε σένα. Ναι. Δεν είχε, δεν έχει. Δεν ξέρω. Ήτανε καλά. Οι γραμμές από τα 65 μέτρα της πίεσης στα 45 ο Παντελίδης. Τα είδατε αυτά? Τα στημένα χτυπήματα της μπάλας με man to man τα καθάρισε ο Παντελίδης. Τα είδατε αυτά? Όταν ο Παπαδόπουλος το Άβελ πήρε ρίσκο και έβγαλε τον τρίτο στόπερ στο δεύτερο ημίχρονο αρχές, στο 46, βρήκε χώρους και με ταχύτητα, με δύο πάσες και όχι το πάσα-πάσα, ο Μπρούνο Γκάμα και ο Γκαρσία. Τα είδατε αυτά? Τα είδατε ρε? Είδατε ότι ο άνθρωπος είναι προπονητής? Είδατε ότι ο άλλος ήταν, να πούμε, μαριονέτα? Είδατε ότι, ότι έχουν περάσει από τον Άρη προπονητές απατεώνες, όπως ο Ερέλα και ο Όγιος? Τα έχετε δει αυτά? Ή είστε κάτω από το Palais des Sports και βλέπετε τα τρόπαια, να πούμε, του μπάσκετ και στη δόξα ξανατράβα που δεν τραβήξετε στο μπάσκετ? Είδατε ότι η κριτική που κάνουμε δεν έχει σχέση με ίντρικα? Ξέρετε ότι η ίντρικα που βάζουμε είναι πραγματική ίντρικα σε εξωαγωνιστικά θέματα? Το καταλαβαίνετε αυτό? Okay. Έχω εγώ καμιά όρεξη να βάλω ίντρικα τώρα στον Παοξή και να τον πω ότι την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός ούτε στον ύπνο σου την έχει δει, yeah. Παοξή φέτος. Έβαλε μια ίντρικα με την οποία γελάει όλη η Ήπειρος. Ναι, τι, ποια Ήπειρος? Είπες πανηγυρίζουν τα Γιάννηνα γιατί δεν πήγε ο Γουλούρης. Ναι, και απέτυχα βέβαια. Βεβαίως. 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 Φυσικά. Ο Γουλούρης ποδοσφαιρικά μας εκθέτει. Τώρα θα πούνε να και πρώτου χρόνου το γκολ και τι σχέση έχει? Είναι το παιδί εκεί που πρέπει να είναι? Κερδίζει τα πρώτα 4-5 μέτρα στα rebound. Και rebound να βάλει γκολ. Και με rebound να βάλει γκολ πρέπει να είσαι στη σωστή θέση και να έχει τα πρώτα 4-7 μέτρα την έκρηξη. Γιατί να μην το προλάβει, ας πούμε, ο αμυντικός και την προλαβαίνει ο Γουλούρης? Που εγώ τον Γουλούρη τον έχω σκίσει. Το λέω ότι σαν αρκούδα και τα λοιπά. Άτσαλος και τα λοιπά. Και όμως δουλεύει. Και εγώ χαίρομαι που δουλεύει. Και με εκθέτει. Καλά ξηγέται. Και λέει, ξέσκισα κερατά, να πούμε. Φαλακρές σε διέλυσα, να πούμε. Και αυτό είναι το σωστό. Όπως δικαιωνόμαστε με το Λάμπρου. Λέγαμε, ο Λάμπρου σκοράρει, τριπλάρει, μπαίνει, όχι, έχει μυαλό κτλ. Το θέλουν πίσω το Λάμπρου τώρα. Όχι. Πώς πω. Δικαιωθήκανε τόσο ο Γιώργος Ζαΐρης όσο και ο Πετρωτός, οι οποίοι από την προετοιμασία μας μήνα το παιδί ξεχωρίζει. Βέβαια. Αυτός, ο Κίτσιου και ο ποιος ήταν ο άλλος που ξεχωρίζει. Ποιος Κίτσιου, ο Κίτσιου έπρεπε να αποβληθεί. Ο Σέζος έπαιξε πάω. Όχι, μας λέγανε. Άστατα. Μισό, λέω, ποιος ξεχωρίζει την προετοιμασία? Ο Σέζος έπαιξε πάω και χθες. Έλα. Ο Κίτσιου έπρεπε να είναι στο 37 έξω δρόμο με τις καριές και τις. Μανία, ρε. Εγώ μανία. Άλλο πράγμα σου ο λέω. Ο Κίτσιου ξεχωρίζει, τι ξεχωρίζει? Ο Κίτσιου έχει μυαλό μικρού παιδιού που έχει ταχύτητα, έχει έκρηξη τέχνη και μένει πίσω σε αυτά τα θέματα. Παράδεκτος είναι. Είναι γρήγορος. Είναι. Ξέρει μπαλίτσα. Ξέρει μπαλίτσα. Ξέρει, είναι πιο γρήγορο. Ας το πάμε παρακάτω γιατί υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα. Με το Κίτσιου με εκνευρίζει, να πούμε. Υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα. Άλλο σου λέω, άλλο κατάλαβες. Τι άλλο σου λέω? Άλλο, σαν το κατάλαβες. Σου είπα για το Λάμπρου. Σαν το για μένα είναι ο Λάμπρου. Το φώναζα ένα μήνα. Τώρα το θέλω το Λάμπρου πίσω. Δικαιώνομαι εδώ. Με τον Κουλούρη δεν δικαιώθηκα. Χατζησέας έπρεπε να επιστρέψει. Πού να επιστρέψει ο Χατζησέας? Τα Χριστούγεννα. Ο Χατζησέας έπρεπε να δώσει μια γονατιά τον τρόπο. Πρέπει να επιστρέψει. Όχι. Όχι, κόκκινο. Ο Πάοκ θέλει γρήγορο στο περκόκκινο. Είναι πολύ καλός ο Χατζη Ισαΐας. Στον πρώτο ρόλο δεν ξέρω πόσο καλός είναι ο Χατζη Ισαΐας. Εντάξει, ο Χατζη Ισαΐας δεν βελτίωσε την έκρηξη και την ταχύτητά του. Είναι πολύ καλός, ψηλός, καλές τοποθετήσεις. Είναι δυνατός, σαν παιδί είναι πολύ δυνατός. Έχει το ελάττωμα και δεν το φτιάχνει. Ο άλλος το βελτίωσε, ο Βαρέλα. Που ήταν αργός, το λέγαμε, μα τι είναι αυτός, το βελτίωσε. Ο Κρέσπο βελτιώθηκε. Πήραν και οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ και δικαίως τους ανανεώνουν το συμβόλαιο. Και τον Πασχαλάκη, τους τρεις, τους άλλους δεν κεγόμαστε. Δίκαια. Πασχαλάκης δεν δίνει βαθμούς. Κρέσπο δίνει βαθμούς χαμηλά. Δεν δίνει βαθμούς Πασχαλάκης. Πασχαλάκης δίνει βαθμούς. Α, δίνει. Ο Κρέσπο χαμηλά είναι πολύ καλός, ψηλά δεν υπάρχει. Πολύ φιλότιμος, ναι.
Εντάξει, και ο Βαρέλα είναι από τότε που ήρθε 80% επάνω. Δικαιότατα. Τεράστια εξέλιξη. Ναι. Δικαιωνόμαστε για τον Κάνια, ο οποίο πάλι για ένα παιχνίδι ήταν ανεπαρκέστατο. Εντάξει, δικαιωνόμαστε για τον Βιερίνια, ο οποίο είναι πολύ μεγάλο παικταρά, αλλά έχει ξεζουμιστεί όπω ξεζουμίστηκε ο Μάνταλο, όπω ξεζουμίστηκε ο Μπακάκη κτλ. Άλλη ποιότητα. Τι Μπακάκης τώρα. Μπακάκης έκανε μια χρονιά και τον κάναμε υπερπαίκτη. Ο Βιερίνια έχει κάνει υπερπαίκτη. Μισόλεπτο. Τον κάναμε. Ο Βιερίνια έχει κάνει μια ολόκληρη καριέρα. Ναι. Όταν θα και κάνει. Είναι, και είναι στη δύση τη. Αυτό λέω. Ναι. Δεν είπε κανεί τα δύο. Λόγω το ότι έχει πάρει φορτωθεί πάρα πολλά πράγματα. Χάρη σε αυτόν όμω. Βλέπει ότι χάρη σε αυτόν ο Πάουκ παίρνει βαθμού, παίρνει πράγματα. Δεν παίρνει χάρη σε αυτόν. Χάρη στον Πρίγκοβιτ παίρνει βαθμού. Αλλά χάρη σε αυτόν. Στον Ολυμπιακό, αν δεν ήταν αυτό να κάνει την πλαγιοκόπηση τη έδρα, δεν θα κέρδισε ο Πάουκ. Καλά, ο Βούκοτη με τον τερματοφύλακα στην πλαγιοκόπηση. Πρέπει ότι θέλει. Αν έκανε αυτό στην πλαγιοκόπηση. Βεβαίω. Να βλέπουμε τα καλά, μιλάει τα στραβά. Άλλο. Νομίζω το παιχνίδι το οποίο πρέπει να σταθούμε ω τίποτα είναι αυτό το οποίο έγινε στο Περιστέρι. Τι έγινε στο Περιστέρι. Γιατί θα πρέπει να διαβάζει ο κόσμο. Την πίσω πλευρά, την πίσω όψη του νομίσματος. Ναι. Δηλαδή. Προηγείται ο Ατρόμητος 1-0. Προηγείται ο Ατρόμητος. Σκοράρει αυτός ο οποίος είναι πλατιπόδης, όπως έχεις πει. Ναι. Και αρκούδα. Όποτε βάζει γκολ, εγώ κλαίω. Δηλαδή. Ναι. Και πιστεύω δεν κλαίω μόνο. Εγώ κλαίω όλη η Ελλάδα. Το φάλακρο. Μακάρι να κάνει καριέρα. Δεν βλέπετε ειλικρινά. Ναι. Ειλικρινά το. Ναι. Θέλω να μου πεις, ανησυχείς καθόλου μήπως βγει πρώτο σκόρερ. Εγώ δεν θα ανησυχώ. Όχι άλλο θέλω να πω. Έχει μια κρυφή ανησυχία. Δηλαδή, γιατί θα μείνει στην ιστορία ότι τον έβγαλε πατήλατη πόδι, πανηγύρισε τα γέννα και τον έκανε. Δηλαδή, το παιδί έγινε, αλλά με το χαβαλέ που κάνουν. Τον έκανε πρώτο σκόρ. Έχει μια ανησυχία. Αυτό να προβληματίζει τον Μπρίγκοβιτς και τον Πάο. Όχι εμένα. Είναι παικτάρα. Εντάξει. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ποιο είναι παικτάρα πιο πολύ, ο Λιβάγια ή ο Μπρίγκοβιτς. Ποιο είναι πιο παικτάρα. Κοίταξα. Ναι. Άλλο σαν ποιο είναι πιο ολοκληρωμένο. Είναι πιο σύγχρονο ο Δερφόρο Λιβάγια. Έτσι ακριβώ. Τι να πω τώρα, πράγματι. Τον έχει κάψει ο Μελισανίδη τον Λιβάγια. Ο Λιβάγια έχει άλλα. Δηλαδή παίζει και δεκάρι, μπορεί να παίξει και ό,τι. Ξέρει τι έχει καταστρέψει ο Μελισανίδη στην ΑΕΚ. Τα πάντα. Τη μεταπολιτική αξία των παιχτών του. Ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ο Λιβάγια, ποιο είναι πολύ καλύτερο σέντερφορ από τον Πρίγκοβιτ. Ο Πρίγκοβιτ αποκτά αξία με λιγότερα προσόντα, λιγότερα στοιχεία και ανεβαίνει χρηματική στηρακή του αξία. Μην λέτε για χρηματιστήρια στην αγχωριούνται. Ναι. Κάποιοι βγάζουν στην αγχωριές. Μην λέτε για στην αγχωριούνται. Ούτε για στήρια. Τι αγχωριούνται. Για χρηματιστήρια μην λέτε κάποιοι στην αγχωριούνται. Ναι. Τους πετάξαν έξω γι' αυτό. Λοιπόν, άλλο είναι το θέμα. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει ο Ζωνίδης. Ο Χιμένεθ έφυγε από τη Λασπάλπας. Πήγε ο Ερέρα. Θα είναι νομίζεις τόσο βλάκας ο Χιμένεθ να γυρίσει αυτή την άκρη. Α, μπράβο. Θα είναι βλάκας. Όχι, μα ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Δικιά του ομάδα είναι. Αυτό του ξεζούμισε, αυτό του τέντωσε. Ξέρει ότι βιολογικά δεν έχει προοπτική. Το ξέρει, δηλαδή ο καλύτερα. Ο Χιμένεθ έκανε κουβέντα με τον Μελισανίδη πριν τον τελικό. Και του λέει, Μίστερ, πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. 10 μεταγραφές. Ναι, 10 μεταγραφές δεν του είπα, για 4-5 μεταγραφές ξέρω εγώ. Και να μείνουν ο Βράνιες, ποιο άλλο είχε φύγει. Για τον Βράνιες. Για τον Βράνιες έμπει να μείνει. Λοιπόν, δεν του το κάνει. Τραβάει ένα 4-4-2 με τα δύο τα εξτρέμ δεκάρια, τον έχει πατήσει ο Πάουκ, τον έχει διαλύσει. Ήδη είχε ξεκινήσει το βιολογικό κατρακύλισμα της ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, άρα γιατί να γυρίσει. Σηκώνεται, φεύγει στις δόξες του. Ναι. Τι να γυρίσει να κάνει τώρα. Όχι, γιατί να γυρίσει. Δεν υπάρχει λόγος. Θα είναι βλάξει. Ή απελπισμένος. Ή απελπισμένος. Γιατί και ο λόγος που έφυγε ήταν σοβαρός. Ήταν οικογενειακός λόγος. Δεν ξέρω τι έφυγε ο άνθρωπος. Μας είχε πει ότι είχε ένα θέμα με την μητέρα του και ήθελε να είναι κοντά. Με την μητέρα του. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν. Αυτά δεν τα αγγίζω τα θέματα αυτά. Ούτε κι εγώ. Ούτε και δεν μπλέκομαι σε τέτοια θέματα. Δεν έχω λόγο να τα αφισβητήσω. Ναι, δηλαδή, τώρα είναι, όταν επικαλείται την οικογένειά του ναι. Και λέει ψέματα, άξιο τη μοίρα του. Δεν κάνω παιδάκι τώρα. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, άμα του έκανε 7 μεταγραφές ο Μελισσενίδης η μητέρα του, δηλαδή δεν θα είχε μια νοσοκόμα εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Μην με βάζει τώρα και λέω πράγματα δεν που δεν ξέρω. Πρέπει να πω. Εσύ πάντα είσαι. Δηλαδή, ήταν η μητέρα του, εντάξει. Αλλά αν του έπαιρνε 7 μεταγραφάρε ο Μελισσενίδης θα έλεγε μαμά, έλα σε πάνω στην Αθήνα. Έλα ρε, σε πάνω. Μεταφέρω. Στο υγεία θα σε έχω δίπλα. Ό,τι ενημέρωση έχω. Εντάξει, καλό. Μεταφέρω ό,τι ενημέρωση. Και ο Βαρέλα είπε σε 40 μέρε το πάμε ρε στην ουσία. Θέλω θες να φάνουν ψωμάκι τα παιδάκια μας. Εντάξει, τη δουλειά έχουμε. Ναι. Λοιπόν, βλέπω εγώ τον κουλούρι να βάζει τον γκολ. Ναι. Τι ωραία, τι καλά, λέω, πανηγυρίζουν οι παοξίδες. Εσύ τι ωραία, τι καλά, η Ηρακλήδα κατόψυχος είσαι. Εγώ τι σκέφτομαι εκεί την ώρα. Τι ώρα να γίνει κανένα θαύμα, να το πάρει Ατρόμητος. Ωραία δουλειά τη Χρυσή θα κάνουμε το καλοκαίρι. Να το πάρει Ατρόμητος από τον Πάο. Να το λέγαμε τρεχιά. Πώς θα το πάρει. Έλεγα εγώ. Άμα και έχω δικαίωμα. Όχι, δεν έχει δικαίωμα. Να ονειρεύομαι, ρε φίλε. Χωρίς λεφτά δεν μπορείς να ονειρευτείς. Επειδή είναι δωρεάν.
Και δεν φορολογούνται και χωρίς. Επειδή είσαι μυθοπλάσιο, μπορεί να ενοριστεί ό,τι θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, φάνε φαντασίε ό,τι θέλει. Σχέση... Να μην είναι ουτοπικά τα όνειρά σου. Γιατί αν, αν κέρδιζε ο Ατρόμητος, όπως λες με τον Κουλούρη, το Γενάρη θα τον παίρνανε. Όσο ζω, ελπίζω. Θα τον παίρνανε το Γενάρη. Άρων τον Άρων και θα το στέλνανε σε ομάδα στο εξωτερικό τον Κουλούρη. Περίμενε. Για να τον αφήσουν χωρίς εντερφόρ τον Ατρόμητο. Εγώ με τεφόρ. Ονειρεύεται λοιπόν η Σατανόγρια, τι ωραία να κερδίσει ναι. Τώρα ο Ατρόμητος. Ναι, ναι. Να γίνει σαν σειρμάς, θα έχουμε Κουλιαμά, έξω Ολυμπιακός από το κόλφο, έξω και η ΑΕΚ. Βλέπεις τον Ολυμπιακό με το που τελειώνει το ημίχρονο, ορμάνε πάνω στο διαιτητή. Λες τι έκανε ρε φίλε το παλικάρι. Ναι. Γιατί τον ορμάνε, ναι. Δου, κανονικό. Ναι. Ερώτηση πρώτη. Ναι. Αν ήταν ξένος, ναι. Υπήρχε περίπτωση ο Καραπαπάς να του έκανε τέτοιο πέσουμο στα ίσια. Αν ήταν ξένος ο διαιτητής, ναι. Θα πήγαινε ο ξένος. Υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό. Όχι, αλλά και να γινόταν, θα τον έπαιρνε. Πάρε 2.000 πιο πέρα, ρε γουρουνομούρι, α τα διαλύσει από εδώ. Υπήρχε περίπτωση όχι. Να βγάλει τη δεύτερη κίτρινη που έβγαλε στον Ατρόμητο. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν υπήρχε. Πολύ εύκολα την έβγαλε. Πώς την έβγαλε, αφού τον τραβάει, ρε κόκκινε. Ναι, είναι από αυτά που λες εκεί στην τελευταία γραμμή. Όχι, ρε κόκκινε, είναι καρτούλα. Όχι, κανονική καρτούλα είναι. Άσο τώρα. Το υποκοριστικό που χρησιμοποιείς μου λέει πολλά. Λες είναι καρτούλα. Δηλαδή, άμα την πνίξεις, δεν θα πνίξεις. Ορισμός της κάρτας, είναι να το πω αλλιώς. Αφού δεν θες να τα πνίξεις. Το γκολ του Βούκοβιτς θα μετρούσε. Θα μετρούσε γιατί ήταν ανθρώπινο λάθος. Ναι. Θα μετρούσε γιατί ήταν ανθρώπινο λάθος. Μπορεί να το βλέπε ο επόπτης να ήταν καλύτερος, τα αντανακλασικά του. Δεν είναι γκολ το οποίο δίνει στον Ολυμπιακό επίτηδες. Άμα ήταν θα του δίνει και τον πέναλτι. Ξέρεις τι φάνηκε στο μάτς αυτό. Τι. Ότι ο Ολυμπιακός ελέγχει κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι αυτός που ήταν. Τι δεν ελέγχει, ρε. Μου λες θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών ο Ολυμπιακός. Ναι. 60.000 Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τη διαιτησία. Αυτό είναι... Περίμενε. Ναι. Βλέπω εγώ τον Ολυμπιακό σε κάθε παιχνίδι. Τα παίρνει τα στηριγματάκια του. Ήμουνα σήμερα με έναν εφέτη. Συνταξιούχο φίλο μου. Εφέτη. Και μου λέει, λες ρε κουφάλα και τους εφέτες γελάω, λέει. Λέω γιατί. Εντάξει, εντάξει, μου λέει. Καλά τα λες. Ναι. Συμφίλος μου. Με τα θάνατο τον Ολυμπιακό. Όχι φίλο. Τώρα που συνταξιούχο. Στα πεντάρι. Τώρα καλά. Του Θήμη του Σπύρου κολλητός. Ναι. Του φίλου μου. Ποιο τον Θήμης. Ο πρόεδρος του ΟΔΗ ήτανε, ναι. Διευθυντής του ΟΔΗ, τώρα είναι συνταξιούχος και αυτός. Από εκεί το πήρε στο Κόρδοβα. Ποιο? Από το ΟΔΗ. Καινούριο το πήρε. Σε πειράζω ρε φλαμένε. Από το ΟΔΗ. Κόρδοβα θα έπαιρνες από το ΟΔΗ. Γιατί να μην πάρω, άμα ήταν 1000 ευρώ να το πάρω. Ρε κατάλαβες τι εννοώ, ναι. Πηγαίνουν και παίρνουν αμαξάρες κάποτε. Κάποτε είχατε το Πασόκ, κλέβατε, τώρα δεν έχετε. Να πούμε πάτε από το ΟΔΗ. Πακόκ. Άλλο. Εκεί είναι το θέμα. Ότι βλέπει, δηλαδή ο Παοξής. Ναι. Πρέπει να ανησυχεί για τη διαιτησία όταν βλέπει ότι ο Ολυμπιακός είναι 6 βαθμούς πίσω. Ναι. Έχει τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τον ευνοούν. Ναι. Λοιπόν, είναι πιο τυχερός αν θέλεις εκεί. Ναι, ναι. Έχει μια διαιτησία η οποία τον πάει. Ναι, τον πάει. Λοιπόν, και σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Και ποιος δεν μου λέει εμένα ότι... Έναντι του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλύτερα σφυρίγματα. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ τι θέλω Ολυμπιακός, να κάνω, Όχι. Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ όμως έχουν καλές φιλίες σε αστυνομίες και δικαστήρια. Ρεάς φιλίες. Περίμενε. Η διαιτησία επηρεάζει αποτελέσματα. Η διαιτησία επηρεάζει αποτελέσματα και φαίνεται, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει το 90-10, έχει όμως το 60-40. Το οποίο ο ΠΑΟΚ το είχε το 65-35 χθες με το Σέζο που έπρεπε να βγάλει τον... Το Κίτσου με δεύτερη κάρτα και το φάουλ που δίνει δεν είναι φάουλ για το θέμα ΠΑΟΚ. Είναι ο Σέζος έπαιξε ΠΑΟΚ. Άστο. Το θέμα είναι ένα. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ φέτος πήρε σφύριγμα και πάλι στο πειθαρχικό. Δεν του δώσε πέναλτι, δεν του δώσε ξέρω κατά. Πέναλτι, ποιο πέναλτι. Θέλω να πω, δεν του δώσε κάτι χοντρό του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να βγει ο Κίτσου, τον έβγαλε ο Λουτσέσκο, σου λέει κάτσε να πούμε κτλ. Μπλέξαμε με τον Κίτσου, έχει τρελαθεί. Κάνε τον αλλαγή να μπει ο Βιερίνη. Τι με κάνει νοήματα, ρε. Γιατί δεν έχει τηλέφωνο και ψάχνει να βρει μηνύματα. Ναι. Δεν έχω τι να κάνω. Τι σου έχει μείνει τικ. Έσπασε η οθόνη. Τι να σου έχει μείνει τικ. Εγώ τι φταίω τώρα. Λέω αυτό που λέει κάθε χρόνο κανονικά πρέπει να αλλάζει τη συσκευή. Κάθε χρόνο. Γιατί για τόσο είναι οι συσκευές. Αυτό πήγε. Ναι, ρε, κανονικά λέει κάθε ένα χρόνο, κάθε 1,5 χρόνο πρέπει να αλλάζει τη συσκευή. Είναι, λέει, πολύ αναλώσιμες οι συσκευές. Τώρα, άμα θες πει συσκευή 1000 ευρώ, 800 ευρώ που έχει ο Κουλιανός, θα σε πάει 2,5 χρόνια. Πάλι θα χαλάσει. Αυτό είναι 2 χρόνων. Τι είναι αυτό? Είμαι 2 χρονών. 2 χρονών. Έχει κανένα πρόβλημα? Τα άλλα που είχε κανένα πρόβλημα. Τώρα πήρε ένα 2 χρονών. Αυτό είναι 10 χρονών. Εντάξει, 10 χρονών κινητό. Ακόμα υπάρχει. Κακένε, τελείωνε. Τελείωνε, άστα. Ακόμα υπάρχει. Άστα το να πάει στα διάλογα. Οπότε μην κλαίγεσαι πολύ. Φαίνεται ότι εμεί κρατάμε αμάξια αλλά δεν κρατάμε κινητά. Εσύ κρατά κινητά και δεν κρατά αμάξια. Να αυτή είναι η αντίθεση που έχουμε εμεί οι δύο. Γελάει. Χαρ. Είσαι ηλίθιος. Για Λίβερπουλ θα πει, για Άρσεναλ θα πει, για Αγγλία θα πει, για Στίχημα θα πει, για Β' Εθνική θα πει, για Σπάρτη θα πει.
Να καεί το βίντεο της Μίλαν για τον γκολ που δέχτηκε στο 94. Τι το έχεις. Όλοι άσο την είχαν τη Μίλαν. Εσύ την είχες διπλό. Ναι. Τι να σε κάνω ρε κόκκι. Τόσο καταραμένοι είμαστε. Τι να σε κάνω ρε φίλε. Αυτά τα... Τόσο καταραμένοι είμαστε. Στην τελευταία φάση του αγώνα φάμε. Εγώ έκλα με Αλκμάρ και Άρη Χ. Και στο 96 φάγανε γκολ η Αλκμάρ και βάζει γκολ ο Άρης. Άμα, δηλαδή, δεν φαρμακώθηκα με τον Άρη γιατί είχα χάσει προηγουμένως την Αλκμάρ. Άμα βάζετε το δεύτερο γκολ ο Άρης, μεγάλο φαρμάκινα θα πάθαινα να πούμε. Φαρμακώθηκα. Φαρμακώθηκες. Ναι. Με τον Άρη έχεις φαρμακωθεί πολλές φορές. Έλεγα πριν για τον γκολ με το Σιφάκι στο τελικό που η μπάλα πήγαινε με 30 χιλιόμετρα. Εκεί, φίλε, έκανα μια επίθεση την κυρία. Ξεχνάω το όνομά της την. Πώς τη λέγανε εκεί, του ΚΚ, την Γκανέλη. Διότι ως κομμουνίστρια πανηγύρισε γκολ ομάδος όπου είναι εφοπλιστής, να πούμε, ο ιδιοκτήτης. Okay. Τι κομμουνιστής είσαι εσύ, της λέω, μωρή, έτσι την είπα. Αλλά εγώ δεν είμαι κασιδιάρης να βαράω γυναίκες. Εντάξει, εγώ την έβρισα. Το λέω, την αμαρτία μου την έβρισα. Την έριξα γερό πινελίκι. Πάμε παρακάτω, λέγε. Η ανακοίνωση της δίθεν original αποτελεί η αρρωστιλία σε βάρος του πιο αθλητικού οπαδικού κινήματος των δεκαετιών 80 και 90. Της κανονικής δηλαδή original. Κοίταξε, η original, oh. Η original την ξεδόντιασε ο κύριος Μελισανίδης όταν συμφωνήσανε τα δυο τους να ρίξουν την ΑΕΚ χωρίς να μπει κανένας κουβέντα. Τώρα, η original δεν μπορεί να την κουνηθεί στο Μελισανίδη. Την έχει πιασμένη από τέσσερις μεριές και από τα τέσσερα πόδια την έχει πιασμένη την original ο κύριος Μελισανίδης. Οκ. Okay. Οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ τον φοβούνται γιατί σου λέει να πούμε είναι brutal και θα φταίει ο Ζουνίδης και οι παίκτες. Θα και το γλυφτράκι το μάνταλο εκεί πέρα να γλύφει τον ιδιοκτήτη γιατί και εγώ άμα είμαι, ξέρω εγώ, δεν έχω φωνή και με κάνει ο Ανδρώνης διπλασιασμό μισθού επειδή ξέρω εγώ μετά το εγκεφαλικό με φέρει εδώ πέρα να κάνω θα πω τι καλός άνθρωπος που είναι ο κύριος Ανδρώνης που με έκανε αυτό και να το στηρίξω. Έτσι δεν είναι κόκκινε. Εσύ ας πούμε άμα... Τώρα που το σκέφτομαι, εσύ να πάθεις εγκεφαλικό, ένα πράγμα θα κάνει. Τι θα κάνω. Τι θα κάνεις. Το πιο πιθανό. Πάμε να φας τη γλώσσα σου. Από κάτι θα πεθάνουμε, ρε κόκκινε, κάτι θα πάθουμε. Εννοείται, ρε φίλε. Το θέμα είναι να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Δεν είναι, ξέρω εγώ, παραγγελία να ταλαιπωρείται. Αυτό το χειρότερο από όλα. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, Ηρακλή δεν είδα. Δεν μπορούσα να είμαι στο γήπεδο. Τι να δεις μόνο τον Ηρακλή με τη Σπάρτη τώρα. Δεν βρίσκα μια ταινία, ξέρω εγώ με κάνα. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, να είμαι στο γήπεδο, δεν το είδα, οπότε δεν μπορούσα να μιλήσω. Εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Τέλος. Για κάποιον ο οποίος μπορεί να πει, δεν λες τίποτα για να. Ναι, ρε φίλε, δεν το είδα. Πες τι να κάνω. Τέλος. Εντάξει. Και τηλεοπτικά να το είχε πάλι την μπορούσα να δω. Εντάξει, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να απολογίσει τώρα λοιπόν, επειδή δεν το είδες, πάει, τελείωσε. Φανταστικός ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι επιθετικά η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Όλα τα γκολ που έχει βάλει συνεργασία χαμηλά. Καινή χώρη, ταχύτητα, γρήγορες πάσες. Ένας με έναν χωρίς. Δηλαδή σε ξεσηκώνει από την καρέκλα. Ο ΠΑΟΚ δεν με ξεσηκώνει. Ούτε η ΑΕΚ με ξεσηκώνει. Ο Ατρόμητος ψηλό. Κάτι ψηλό. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι ο προπονητής του είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα και δικαιώνομαι το 2013 όταν τον κυνηγούσε όλη Τούμπα για τις μαγκές του Γκαρσία. Έλεγα: Ο Δόνης είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Είστε άμπαλοι τους λέω. Από μπάλα δεν ξέρετε. Φάτε την τώρα. Ο Δόνης βάζει γυαλιά σε Ουζουνίδηδε, σε Λουτσέσκουδε, τον άλλο τον σαν αλκοολικό που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού και αχτένιστος με το μουσ. Τι φάτσα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι κακέκτυπο είναι αυτό. Να δείτε, τον βλέπει τον ξανθό τώρα και τον κάνει σαν αλκοολικό. Είναι δηλαδή ξεστιακό έχει αυτό. Τι έχει αυτό. Αυτό σε ηλεκτρική καρέκλα κάτι. Σιγάρε. Του κάνει μαγκές, όχι βάλει του τουρέ, δεν μην βάζει το τουρέ. Τι άσε, ρε φίλε, άσε με καημένε τώρα. Βάζει τον φλάκα το δικό του. Αυτό το βράδυ, πρέπει να τα ρίχνει, να έχει υπόψη σου. Γιατί το βράδυ, το πρωί αποκλείεται. Το πρωί, εντάξει, το βράδυ πρέπει να ρίχνει πολύ πράγμα. Το βλέμμα του είναι δηλαδή από τα αγελοειδή. Δηλαδή, εγώ το βράδυ ήπια ή όχι, τώρα πώ με κόβεις. Όχι, λίγο, ελάχιστο. Γυαλίζει λίγο το μάτι σου. Είναι μεταξύ ανέστη βλάχου, λίγο. Λίγο. Μεταξύ ανέστη βλάχου, το άλλο δεν το λέω γιατί τον αγαπάω και είναι και παίκτης. Δεν. Έχω υποσχεθεί να μην κάνουμε. Είσαι βλάξ. Ναι. Λίγο. Είσαι βλάξ. Έχει μια γυαλάδα λίγο. Έχει μια γυαλάδα. Όταν είδα τον κόλ τη Λάτσα. Μια γυαλάδα την έχει. Όταν είδα τον κόλ τη Λάτσα. Ναι, έχει μια γυαλάδα. Έπεινα να μπουκάλει τσίπουρα εύκολο. Λέω είναι δυνατόν. Δικαιωνόμαστε για, για την Τζέλση που λέμε δεν μπορεί να βάλει τον Καντέ επιθετικό καφ. Δεν μπορεί να βάλει τον Φιλίπ Νταβίτ Λουίς. Πώ το λένε. Σε ζώνε. Δεν είναι κορόιδο Κόντε. Το είδε στο παιχνίδι. Ναι. Εγώ. Το σημείο της αγωνιστικής ήταν η Τσέλσι. Ναι. Είπα διπλό Τσέλσι. Ναι. Αλλά. Απολογούμε τώρα, δεν προσπαθούμε. Τι απολογείς, ναι. Η Τότεναμ έχει κάνει το καλύτερο της παιχνίδι ανασταλτικά. Ναι. Συμφωνώ για αυτό που λες, είναι μία από τις παραμέτρους ότι αυτό το τρίκ του Σάρι να κάνει τον Καντέ από εξάρι, οχτάρι. Δεκάρι τον έχει κάνει. Όχι, δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια.
Δεν μπορεί να γίνεται. Γιατί δεν έχει αυτές τις αρρυθμίσεις το παιδί. Ούτε τα στόπερ του είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Και η τότε αυτό που πέτυχε, δεν νομίζω να το ξανακάνει. Πρέπει να έχει κάνει ανασταλτικά. Το καλύτερο παιχνίδι τη τελευταία επιμερών Ποκετίνο. Δηλαδή η Τότεναμ, ναι, εμεί άμα κάνουμε ομάδα, θα δούμε 85, ένα το βάλουμε. Και μεταξύ Σίτι και Λίβερπουλ, άμα θέλει να με ρωτήσει. Σε κακό φεγγάρι Λίβερπουλ. Ναι, νομίζω ότι και σαν. Πώς να παιδί μου, μα αρέσει ο Παναθηναϊκός, χαιρόμαστε να τον βλέπουμε. Ναι. Χαίρομαι λίγο παραπάνω με να τη, βλέπω τη Σίτι, ναι, από ότι τη Λίβερπουλ. Γιατί? Άρα σαν θεατή με ευχαριστεί. Ο Μανέ και ο Φιρμίνιο δεν έχουν τον αέρα που είχαν πέρσι. Τι θα πει αέρα? Δεν έχουν εκείνη την άβρα. Δηλαδή, τους έβλεπες, ήταν. Έπαιρνε την μπάλα. Ο Σαλάχ και λόγωσαν. Ο Σαλάχ, ρε. Εντάξει, σιγά τι έγινε. Ο Σαλάχ, ρε φίλε, τον έβλεπες, έπαιρνε την μπάλα και έλεγες τώρα θα με ξεσηκώσει. Θα κάνει κάτι το αναπάντηχο. Κάτι αυτό το αναπάντηχο. Επειδή δεν έχει τώρα σέντερφορ η Λίβερπουλ. Έπαιξε και Μουντιάλε. Επειδή δεν παίζει με σέντερφορ καθαρό. Ναι, τον πετάει σέντερφορ. Μπαρσελονίζει τώρα. Όχι, όχι, τον πετάει σέντερφορ τώρα. Τον έχει πιο πολύ στην περιοχή. Για να κάνει λιγότερα μέτρα. Θα κάνει τα πιο λίγα μέτρα. Για να το δώσει ανάγκη. Του βγήκε χθες. Πήρε και τον. Του βγήκε. Πήρε και τον Σακίρι για να είναι από πίσω. Και ο Τσακίρι είναι καλός. Καλός είναι. Πολύ καλός. Σαν δεκάρι τον θέλω. Δεν τον θεωρώ. Κοίταξε, η Λίβερπουλ μπορεί να έχει τον Τσακίρι δεκάρι. Σαλάχ δεξιά. Μανέ αριστερά. Άλλη ποιότητα. Ναι, με στα πιο μικρά μάτια. Άλλη ποιότητα ο Γκουαρδιόλα μετά από εκείνη την κέντα που έπαθε πρόπερση στα 8 παιχνίδια και μετά να τρώει τη μία φάπα πίσω από την άλλη. Μπράβο τον Γκουαρδιόλα. Έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί. Μπράβο τον Δόνι. Τον ξέρει πότε θα φουλάρει, πότε θα φορτσάρει, πότε θα κάνει. Χαίρεσαι να του βλέπει. Μπράβο τον Δόνι και για ένα ακόμα λόγο δευτερόλεπτα. Εξηγεί τον Βλάκα, τον δημοσιογράφο, εμένα, εσένα, τον άσχετο, τον πιο απλό φίλαθλο. Με απλά λόγια, τι κάνει μέσα στην ομάδα και γιατί το κάνει. Είναι ο ορισμός του επικοινωνιακού. Βελτιώθηκε πάρα πολύ. Διάλειμμα. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm ready. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές, καθώς είμαστε στα 10 μετά από τις 3. Τα 3 εντάρια είναι ελεύθερα για την ακρίβεια, 3 από αυτά. Μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Η οριστική διαγραφή γίνεται σε ένα λεπτό αν έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και μαζί παίρνετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.listopart.gr βρίσκεται το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκίνητων κοστί 150 φραγκάκια μόνο. 150 ευρώ πουλάχ. Μια χαρά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στα μπαμπάτσικα τα πάντα είναι μπαμπάτσικα και οι προσφορές, γιατί το μέγεθος μετράει και η ποιότητα μετράει στο μαγαζί του Σάκη. Εκεί όπου μπορεί να πάρεις να φας για 4 άτομα, ακούστε προσφορά. Ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία φράτα πιτάκια Ανατολής, με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Γεύμα 4 ατόμων. Και να μην παίρνουν τηλέφωνο οι ανταγωνιστές να κάνουν δυσφήμιση, γιατί ξέρουμε τα τηλέφωνά τους και είναι και πολύ. Και ξέρουμε και από πού είναι και. Πολύ κατηνίστηκαν. Εκτίθεστε. Γενικότερα οι ανταγωνιστές των χορηγών. Όταν ακούτε καλές επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν και από το υστέρημά τους ή από το οτιδήποτε άλλο βάζουν χρήματα, σταματήστε τις βλακίες. Έτσι. Αν θέλετε, ελάτε να φάμε παρέα μια μέρα. Και με τον Κωστή πηγαίνουμε και τρώμε. Ναι. Αγίων Πάντων 28, δεν διανύουμε ολόκληρη την πόλη για να πάμε εκεί για πλάκα. Τηλέφωνο για παραγγελίες στο 2310 51 00 45. Λοιπόν, οι γραμμές όλες γεμάτες. Πάμε από λίγο να πάρουμε ένα ορτεύρ από τον κάθε ακροατή. Πάμε. Ό,τι αγαπάει ο καθένας. Πάμε. Έλα, φίλε, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Να. Καλώς το Χιμένεθ. Ναι. Ακούστε να δείτε. Ναι. Επειδή κάθε Σαββατοκύριακο τρώω σαβαπάτσικα και επειδή μιλάω επώνυμα, θα βγεις μονοματεπώνυμο να μιλήσεις. Εντάξει. Ναι. Άντε μπράβο. Πάμε. Που γίνεται όλοι μελισανίζεις ξαφνικά. Τραβή κουτσί σου να υπαντελήμουν όλοι. Ακούστε να δείτε. Ο Παντελεήμουνας που είναι? Δεν ξέρεις από αυτά εσύ, δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Όχι, είμαι χριστιανός ανορθόδοξος. Μπράβο, λοιπόν. Δεν βρέθηκε ένας Λιβερόπουλος, ένας Δημητριάδης, κάποιος να του πει ότι το 4-4-2 με τα χάψους στο τέρμα βιολογικά και χωρίς εξτέμ και με το φόρ να έρχεται ένα να πάρει πριν, τα πίσω από το κέντρο δεν βγαίνει. Ρε ο Ζουνίδη, 12 βαθμούς πίσω από το πρώτο είσαι. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να παραιτηθείς αφού έχεις αιμονήσει το 4-4-2. Πες μου τι πρέπει να γίνει ρε φίλε, με έχεις σκάσει άλλο. Δεν παίρνει λίγο από Δόνη. Τίποτα, ο Δόνης είναι για εξωτερικό, παιδιά, του χρόνου. Ο Δόνης είναι για εξωτερικό, για Ευρώπη. Να στείλουμε μια φορά ένα προπονητή σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα. Εσύ κάνε αβάντα το Δόνη, έχεις δόνη. Εγώ βλέπω αυτά που βλέπω. Καλά κάνεις και καλά κάνεις και τα εγώ λέτε. Βλέπω ότι αυτό... οι προπονητές που στείλαμε στο εξωτερικό είναι κάτι κολοχώρες της πλάκας. Αυτό που με χαροποιεί, το μοναδικό πράγμα που με χαροποιεί σήμερα εμένα, λίγο, είναι οι σύνοδες του Open TV, τους οποίους θέλω να συγχαρώ δημόσια, γιατί έχουν καταλάβει ότι η ΑΕΚ ακόμα και στα χάλια της πουλάει περισσότερο από τα καθένα. Τέμις Νικολαίδης, Κώστας Κατσουράνης. Τελειώσαμε. Α, λες για το τηλεοπτικό. Ε, βέβαια ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ είναι μέχρι το Λιτόχωρο. ΑΕΚ είναι όλη η Ελλάδα. Συγγνώμη. Άμα ήταν έτσι ο Σαββίδης, θα έπαιρνε το Λεοντιάδη με τον Τουρσουνίδη. Αλλά και το διαδίκτυο, το διαδίκτυο παίζει πάλι μόνο ΑΕΚ. Είναι 12 βαθμούς μπροστά ο άλλος και ασχολείται με την ΑΕΚ που είναι 7η. Το διαδίκτυο, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, όλοι ασχολούνται με την πρωταθλήτρια. Αυτό με χαροποιεί λιγάκι. Ρε φίλε, είσαι απλωμένος όλη την Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύει και το κανάλι του Σαββίδη. Κατσουράνη και Νικολαίδη. Και τον Πέλκα 5 λεπτά με τη Βραχάλη. Να κάνει καμάκι τη Βραχάλη ο Πέλκας. Θέλω να σε βάλω δύσκολα. Λέγε ρε, λέγε. Θέλω να σε βάλω δύσκολα ρε Βλάχο. Ναι. Τι προτιμάς, Κατσουράνη και Ντέμι ή το φαλακρό με εμένα? Το φαλακρό με σένα με διαφορά. Φιλιά, γεια. Παρακαλώ. Γιατί οικογένεια βάζει μουσική? Θες να τα ακούσεις. Τώρα με έκανες ειλικρινά. Θες να τα ακούσεις. Μετά από τόσα χρόνια εδώ πέρα. Θες να τα ακούσεις. Ναι φίλε. Ναι. Ναι. Έλα εγώ είμαι. Ναι φίλε, εσύ ο Ξινός. Ναι, ο Ξινός είμαι. Έτσι ακούγεις. Έλα ρε, στατιστικολόγος είμαι, πήρα και την προηγούμενη εβδομάδα. Κατάλαβα. Δεν θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Παουξήσει μέλα, δεν θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Να μιλήσεις για ό,τι θέλεις. Ναι. Ναι, θα μιλήσω για το που είπατε πριν, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ επομένως. Σας είπα ότι οι συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό έχει μια εβδομάδα, ρε φίλε, μια εβδομάδα. Άσε μας το πήρε, τι θέλει. Κάτσε να σε πω το άλλο. Εσύ τι είσαι, συνταξιούχος, τι είσαι? Ναι, όχι ρε. Ενεργός είμαι. Λοιπόν, αντιδραστικός ενεργός. Ναι. Όταν βγήκε ο Σαμαράς έφερε τους Αλβανούς με πρόσχημα τους Βορειοεπιρώτες, το θυμάστε? Το θυμόμαστε. Ναι. Όταν βγήκε ο Σιμίτης, ναι, έφερε τους Γεωργιανούς, ναι, τους εγκληματίες με πρόσχημα τους Ελληνοπόντιους. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας τώρα φέρνει, μάλλον ελληνοποιεί κανένα εκατομμύριο Ασύριος. Να πέσουν τα μεροκάματα, ρε λέγε, και να πάνε οι Έλληνες, ναι, στο εξωτερικό. Ωραία, παρακαλώ. Ναι, όχι, είναι εντολή αυτό τώρα. Ναι, ναι. Ναι, ψηφοφόροι. Ψηφοφόροι. Οι Βορειοεπιρώτες δεν είχαν ταυτότητα να έρθουν και στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να πάνε τότε. Γεια σου φίλε, δεν μπορώ αυτό το θέμα ειλικρινά. Είσαι εκτός θέματος. Εντάξει, το είδε. Εκτός κλίματος, δεφορμέ. Είναι δεφορμέ. Όχι, είναι εκτός κλίματος. Είσαι, ναι, εκτός κλίμα. Έχουμε τόσα. Εδώ Μπούκαρο Καραμπαπάς και άλλαξε το παιχνίδι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Σήμερα πολύ τον Λαχνία έχει πέσει η Ραπτόπουλε και κόκκινο δεν μιλάω για σένα και δεν έχει φτάσει φίλε, όλα. Μισό... Να σε ρωτήσω κάτι. Μου επιτρέπεις. Κάστε το φίλο. Να μ' αφήσω όμως να μιλήσω για εννοείται, πάλι, εννοείται. Για δευτερόλεπτα. Εννοείται. Αυτό το κάνει συνήθως ο διπλανός μου και τον βρίζω. Παρακαλώ. Για τον Δόνη, επειδή χάνει να ξέρω δύο πράγματα, καταρχήν είναι ο Σκούρης Μακδάκι είναι άγιος μπροστά του.
Το ξέρω γιατί και το πρωί που πλένε τα δόντια το νερό το κρατάει για την επόμενη. Άρα, πάμε για άλλο. Πες παρακάτω. Ισχύει. Και το δεύτερο είναι ότι ο Φαλακρός έχει ένα κουσούρι. Είτε καλό πει, είτε κακό πει, είναι τόσο εγωιστής που το κρατάει μέχρι να τελειώσει. Ωραία. Το ξέρω και συμφωνώ μαζί σου. Τώρα, να πάμε λίγο για το Δόνι. Θέλω να μου πεις, Ραπτόπουλε, τι καλό παρουσίασε ο Δόνι στις ομάδες που ήταν. Με μεγάλα ονόματα. Τι καλό παρουσίασε. Ναι, πες μου τις χρονιές που έκανε, τις καλές, και τι κατάφερε να κάνει στην Ελλάδα, Κύπρο και πού άλλο πήγε. Στην Κύπρο πήγε πολύ καλά. Πώς πήγε στην Κύπρο, Κύπρο πολύ πήγε καλά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν. Τι πήρε από την Κύπρο, τι δηλαδή, πήρε κανένα πρωτάθλημα, πήρε κανένα Κύπρο. Δεν πήρε πρωτάθλημα με τον Αποέλ, πήρε. Μια χρονιά, ωραία. Ναι. Ωραία, πήρε αυτό. Ωραία. Ναι. Πού δούλεψε αλλού. Στη Λάρισα πήρε κύπελο. Ναι. Πήρε στη Λάρισα κύπελο με επαρχιακή ομάδα. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, τον έβγαλε δεύτερο. Και άμα δεν ήταν ο Γκαρσία. Άρα, ναι. Κατάλαβες που θέλω να καταλήξω, ότι με μεγάλα ονόματα δεν μπορεί να δουλέψει ο Δόνης. Ο Δόνης θέλει να έχει παιδάκια να τα κάνει δεξιά-αριστερά, να έχει, συμφωνούμε ότι έχει γνώσεις προπονητικές, αλλά με μεγάλα ονόματα δυστυχώς δεν μπορεί να δουλέψει. Ποια είναι τα μεγάλα ονόματα. Ποια είναι τα μεγάλα ονόματα. Ναι. Και ακόμα που είπες Γκαρσία είναι μεγάλο όνομα. Τι πήρε ο Γκαρσία που είναι μεγάλο όνομα στην Ελλάδα. Τι πρωτάθλημα, τι κύπελο πήρε. Αυτό δεν λέμε. Τι πήρε ο προπονητής που είχε τον Γκαρσία ο άλλος. Αυτή την ατάκα, φίλε μου, τη λέγαμε για τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ότι έχει θέμα με τα όνομα. Δηλαδή, ωραία, για να συμφωνήσουμε και να κλείσω. Εσύ πιστεύεις ότι αν αύριο ο Δόνης πάει στον Ολυμπιακό θα πάρει πρωτάθλημα δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα πάρει ο Δόνης. Πάντως προπονητής είναι με πολύ μεγάλα. Να σου πω κάτι. Είναι καλός προπονητής, αυτό δεν μπορώ να το πω. Στην Ελλάδα είναι αυτός και μετά έρχεται ο Παντελίδης. Εννοείς σαν Έλληνες. Τρομερή εξέλιξη. Ωραία. Ο Παντελίδης. Τρομερή. Ωραία. Και ο Παντελίδης είναι αδικημένος γιατί δεν έπαιξε μπάλα μεγάλη. Δηλαδή ο Δόνης είχε και την ευκαιρία να είναι και μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ο άλλος ήταν πιο μικροβελίδης. Πιστεύεις ότι δεν ξεβουσκώσει το δεύτερο γύρο αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πιθανότατα να ξεβουσκώσει. Ναι, μετά τι θα λέμε, ότι δεν είναι καλός προπονητής. Πιθανότατα να ξεβουσκώσει. Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός στην τακτική, στην επιθετική τακτική, γιατί όλοι οι προπονητές φυλάνε την άμυνα. Πώς δεν θα φάω γκολ και πώς θα κλέψω. Να σε καλά, φίλε. Ο Δόνης στην Ελλάδα, σαν Έλληνας προπονητής, προχώρησε στο πώς θα δημιουργήσω, φτιάχνοντας και την άμυνά μου, βέβαια. Έχεις μήνυμα. Τι. Πόσο άσχετος είσαι, ρε κόκκινε. Λες πως ο Ολυμπιακός πήρε σφύριγμα. Ο διαιτητής έπρεπε να δώσει πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Ο διαιτητής έπρεπε να δώσει ένα πέναλτι στον Ατρόμητο. Δεν είναι κόκκινη κάρτα αυτό. Ένα πέναλτι στον Ατρόμητο, Καραμπινάτο. Ο άλλος πέφτει μόνος του, ο Φορτούνης. Το γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός για μένα είναι οριακό, όπως του πάω μέσα στον Εργοτέλη, και είναι ανθρώπινο λάθος. Δεν μου λες. Ναι. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές. Όχι. Άλιστα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Ρελαντί και θα πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλώς τώρα. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Καλά, λοιπόν. Ναι. Κύριε Καστοριανέ, δεν ασχολούμαστε μόνο με την ομαδούλα σου, γιατί η Άκη είναι αϊκάκι, γιατί το 2014 έπεσες. Στο είπα και χθες στη Μαρμίδα. Λοιπόν, κύριε αϊκάκι, δεν ασχολούμαστε όλοι μαζί σου. Ναι. Ο Ξύρος, απλά με κάλυψες που σε ρώτησα χθες, ποιος άρχισε να πάρει πέρσι το πρωτάθλημα και μου είπες παιχτικά ο Πάοκ. Ο Πάοκ, ναι, το είπα. Με κάλυψε. Έτσι. Επειδή είναι καλό παιδί και τον πάω τον Καστοριανό. Άλλο ρε τι η ομάδα υποστηρίζει. Εμείς κάνουμε παρέα. Εμείς έχουμε κατορθώσει όλοι οπαδοί των ομάδων να είμαστε μια παρέα. Χωρίς να πλακωνόμαστε στο ξύλο, χωρίς τίποτα. Θέλει κάθε φορά να παίρνει ποτάρμα χωρίς λεφτά. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν το θέλει ο παδός, ο πρόεδρος. Ο μεγαλομέτοχος. Πρόεδρος ο Μελισανίδης. Όσο για τον Πάου, δηλαδή δεν θα πάρει τίποτα. Μας έχουν στημένο στη γωνία. Έλα, Καζατζίδη, φύγε. Φύγε, Καζατζίδη. Λαϊκό δικαστήριο και Μαρμίτα φέραν τον κομμουνιστή με τον ακροδεξιό σε αντιπαράθεση χωρίς να πέσει ξύλο. Φέραν τον Παοξή με τον Αριανό, τον Ολυμπιακό, τον Αεξή. Αυτό, κατόρθωσε η Μαρμίτα. Αυτό είναι δική σου επιτυχία. Μπράβο. Εντάξει, με τον όρο Μαρμίτα, όλα είναι Μαρμίτα, βγείτε. Αυτό είναι η δημοκρατία. Καταλάβατε, χούλιγκαν της κακιάς ώρας. Η καζούρα, ο χουλιαμάς και όλα επιτρέπονται. Καταλάβατε. Αλλά να μαλώνετε την ώρα που οικονομάνε οι άλλοι απαγορεύεται. Χριστιανοχούλιγκαν. Την ώρα που οικονομάνε στην πλάτη μας οι άλλοι να μαλώνετε, απαγορεύεται. Σωστό, μπράβο, ξύπνα τους. Επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν, ειλικρινά σας λέω. Μας κλαις. Είχα ένα σεβασμό και στους δύο. Και τώρα έφυγε. Έφυγε.
αλλά είστε τόσο ανέντιμοι που μας δουλεύετε. Δηλαδή, κάτσε, να ακούσουμε. Ήταν στημένο τελικά προχθές αυτά που κάνετε με το ΣΥΡΙΖΑ και που παίρναν τηλέφωνο. Όχι. Επειδή σε σέβομαι. Δεν τα λέω εγώ, όχι, κάτσε. Κάτσε, θα τελειώσω. Τα λέω Παπαζαφυρίου. Είστε ακατάλληλοι για πολιτικές εκπομπές να κάνετε. Δικαίωμα του κυρίου Παπαζαφυρίου να μας χαρακτηρίζει και να λέει ό,τι θέλει. Ναι, δικαίωμα του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τηλεφωνία. Κάτσε. Ότι είμαστε κατάλληλοι για πολιτική εκπομπή είναι σίγουρο. Αλλά σου απαγορεύω να πιστεύεις. Αυτός είναι πρίτανης. Είναι. Αλλά σου απαγορεύω να εικάζεις και να πιστεύεις ότι υπάρχουν εδώ στημένα τηλεφωνήματα. Ούτε για αστείο. Εγώ όχι. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε το πιστεύω. Ναι. Ούτε το πιστεύω. Και είπε ο Ραυτόπουλος λέει ότι φτηνή είναι τα φάρμακα. Δεν το απαγορεύω. Δεν το αποκοστίζει. Δεν το απαγορεύω. Ξέρω εγώ για τα φάρμακα. Βγαίνουν ακροατές. Εγώ τα πληρώνω τα φάρμακα. Βγαίνουν ακροατές και λένε. Εμείς σε λέμε εσένα τι να πεις. Έτσι. Και το άλλο. Σε πήραν ποτέ τηλέφωνο. Έκανε στροφή διαραβούνος, ε. Ποιος. Ο Κώστας. Ποιος Κώστας. Γιατί τώρα έλεγε εγώ τους έχω το μπουτάρι αυτούς για πρωινό. Τώρα. Λέει την εκπομπή να κάνω ή να κατέβω για δήμαρχος. Τώρα με συγχωρείτε να μιλήσουμε για τον κύριο Παπαζαφυρίου. Ανέντιμο και αδόκιμο. Εγώ πάντως τον Παπαζαφυρίου θα τον ψήφιζα για δήμαρχο. Άλλο καπέλο. Αλλά δεν κατεβαίνει, φοβάται. Α, δεν κατεβαίνει. Έτσι. Όλο αν τον πείσουν θα κατέβει. Είναι πολύ καλός για δήμαρχος. Α, έτσι άφησε να νοηθεί. Κόκκινα σε βάζει καθαριότητα στο χρηματοφόρο. Εγώ με την καθαριότητα τι δουλειά έχω. Έλατε, αφού πλένεις κάθε 4 μέρες. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Εγώ με ένα τομέα που δεν το γνωρίζω. Τι, να πεις κάτι άλλο. Έχει η Θεσσαλονίκη, παιδιά. Ναι. Μην σκοτώνεστε και ποιος θα βγει και πού θα. Κοίταξε, εμείς θα υποστηρίξουμε αυτό που θα έχουμε συμφέρον. Οπότε θα κοιτάξουμε τη μαρμίτα μας. Τι καλή. Άμα βάλει ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου, γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, θα τον στηρίξουμε. Το άμα βάλει κανένας άσχετος, δεν θα τον στηρίξουμε. Γιατί η Καϊλή δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Γιατί ρε κόμμενα την έχω την Καϊλή, τι με νοιάζει εμένα για την Καϊλή. Παπαζαφυρίου είναι άνθρωπος. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα μου απαντήσεις ειλικρινά. Να σου πω. Εσύ την Καϊλή την έχεις για χαζή. Εγώ. Ναι. Κοίταξε. Άμα ήταν χαζή, θα πήγαινε στη φάμπρικα. Όχι. Μία απλή ερώτηση. Είναι ευρωβουλευτής. Και θα αφήσει το ευρωβουλευτή. Και παίρνει. Κοντά στα 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Για να γίνει δήμαρχος. Συγγνώμη, και θα πάει να γίνει. Εσύ ρε κόκκινε, είσαι άμυαλος. Δύο νέες. Θα σου πω ένα πράγμα. Πέτυχα μια μέρα, πέτυχα το Θοδωρή το Ζαγοράκι. Ναι. Και το λέω ρε Θοδωρή, ισχύει αυτό που λένε για. Λέει τρελό. Όχι, δεν. Το λέω, κοίταξε να δεις, γιατί με το φθερωτό γιατρό θα είσαι το επόμενο θύμα. Μην μπλέκεις, λέει τρελό. Θα αφήσω εγώ αυτά εκεί πέρα πάνω. Καλά λέει. Και θα έρθω εδώ. Ενώ άμα βάλει το βιολίδι στο Δήμο, μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, πώς αγοράκεις. Χωρίς να έχω μιλήσει. Άσε τώρα. Χωρίς να έχω μιλήσει με την κυρία Καϊλή. Κοίταξε. Δηλαδή, θεωρώ, δηλαδή, παίρνει ο Ραπτόπουλος εδώ 5.000. Ναι. Και να πάει να κάνει τηλεόραση σε ένα κανάλι. Ναι. Σαν το Open για 1.000 ευρώ. Χαζός πρέπει να είναι. Έλα σε πω τώρα το άλλο. Να σε καλά, φίλε. Έλα σε πω το άλλο. Δηλαδή, εγώ παίρνω 15.000 ως ευρωβουλευτής ή 20, λέμε έτσι, 15. Και είναι να γίνω δήμαρχος. Τι με συμφέρει. Δύο έργα να πάρω με δύο εργολάβους, θα τα υπερτιμολογήσω, θα βγάλω τριπλάσια λεφτά, ρε βλάκα. Δύο έργα να πάρω. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, χαϊβάνι. Δύο έργα θα πάρω, χωρίς να κλέψω το Δήμο. Θα τα χρεώσω 50 δραχμές, θα τα βγάλω ίσω, θα τα μοιράσω με τον εργολάβο. Διαφωνώ με αυτά. Τι διαφωνείς, ρε χαϊβάνι. Έχω δικαίωμα. Τι δικαίωμα να έχεις, ρε. Έχω το δικαίωμα. Άμα είσαι μπάγκας, ου. Δεν το θεωρώ μαγκιά αυτό. Τι δεν το θεωρώ. Το θεωρώ σκιαπού. Σκιαπού. Όχι. Καπιταλισμό δεν έχουμε μαγκιά. Τώρα το μπουτάρι χρέωσε τον αντι θέλει. Πες ότι ήταν άμυαλος, ότι είπε 1.200. Ναι. Έκλεψε. Δεν ξέρω, οι πετριμολογίες δεν ξέρω αν έκανε. Έκλεψε. Δεν ξέρω. Είχε ανάγκη να κλέψει. Αμέ. Δεν έδειξε ότι έκλεψε. Πάντως δεν έδειξε να κλέψει. Πόσα έργα πήρε. Πόσα τα χρέωσε. Ξέρουμε αν υπερτιμολόγησε. Εγώ λέω δεν έκανε κάτι τέτοιο. Φίλε, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρουμε. Πάμε παρακάτω. Και πάμε παρακάτω. Είναι αργά. Άλλη πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Δεν λέμε ότι το έκανε, αλλά γιατί να μην το κάνει. Εγώ θα το έκανα. Έλα εδώ εργολάβε, τι έγινε. Θα κάνουμε μια γέφυρα. Πόσο κάνει γέφυρα. 1.000 δραχμές. Ωραία. Θα τις χρεώσουμε. Τα Σάββατα δεν έχουν τις ευρώ. Βρεάσε μας τα Σάββατα. Δηλαδή ο Μπουτάρης τώρα βγάζει ένα σκασμό λεφτά από τα κρασιά του. Σκασμό πουλάει στην Κίνα με χρυσά φύλλα και τα αγοράζουν. Δεν είπα ότι το έκανε. 5.000. Τι να τα κάνει. Ότι και το που λες ο ευρωβουλευτής τι να κάνει στο Δήμο. Μα παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Βρε μια υπερτιμολόγηση το χρόνο μα κάνει. Τα έβγαλε διπλάσια ηλίθιε. Και μετά σε βρίζουνε.
και σε κατηγορούνε. Και αν σε πιάσουνε, πας φυλακή. Πώς θα σε πιάσουν? Ρε φίλε, μπορείς και οικονομάς τίμια. Τι τίμια? Είσαι αφορολόγητος πολίτης. Ναι, ναι. Εκεί, σαν ευρωβουλευτής. Ρε, θα σου δω. Αφορολόγητος. Παίρνεις 300 το χρόνο. Και θα έρθεις να γίνεις δήμαρχος. Ναι. Να παίρνεις 1,5 χιλιάρικο. Ναι. Και αν σου κάτσει κανένα κόλπο, έργο, τι έργο να πάρεις? Τι έργο? 500.000. Τι έργο? Δηλαδή. Μόνο με τα πάρκι γράφει. Είσαι φελός μου. Ρε εσύ, δεν ξέρεις πολλά. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρεις. Είσαι αδαείς αυτά. Πάμε παρακάτω. Ρε, ξέρω. Ρε, τα ξέρεις, αλλά δεν τα λες. Πάμε παρακάτω. Μόνο από τα πάρκι και εγώ να έκανα, θα οικονομούσα. Πάμε παρακάτω, ρε. Έχει πολλά πράγματα. Ρε, τελείωνε, δεν το ξέρεις το έργο. Δεν πρέπει. Ναι, καλά το ξέρω. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι, ναι, γεια σας. Γεια σας. Ραπτόπουλο και Κόκκινο, μία ερώτηση λίγο. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια στο ποδόσφαιρο? Όχι. 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 Δεν είναι μπάσκετ. Ωραία. Ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος ή όχι? Κρίνεται. Όλοι. Κρίνεται. Ναι. Όλοι μας. Ωραία. Δύο θέματα δεν θα με κλείσει. Ένα είναι με τον Πρίοβιτς που είπες και τον Λιβάγια και ένα για τον Δόνη και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ξεκινάμε από Πρίοβιτς. Ξέρεις πόσα γκολ έχει ο Πρίοβιτς στα 8 χρόνια που παίζει μπάλα? Στα 8 χρόνια που παίζει μπάλα ο Πρίοβιτς. Γιατί θα. Συγγνώμη λίγο. Γιατί θα πρέπει να το εξετάσει σε βάθος 8 ετία? Γιατί είναι επιθετικός ο Κόκκινο, δεν είναι αμυντικός. Όχι, ρε φίλε. Από τα γκολ. Κάτσε να ακούσω. Όχι, ρε φίλε. Ο Βάρντι πήγε σε οικοδομές και ξεκίνησε την επανέναρξη καριέρα στο 27. Ωραία, δηλαδή να το κρίνω, να κρίνω από τα 18 ή από τα 27 και μετά. Καλά σε λέει τώρα. Άσουμε να τελειώσω και θα σου απαντήσω. Μα είσαι άδικος εξ αρχής. Άσε να πει αυτό που θέλει. Άσουμε να τελειώσω λίγο. Λοιπόν, ο Πρίοβιτς που λες από το 2010, γιατί είναι τώρα 28 χρονών, 27-28 χρονών, στα 8 χρόνια που παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει 100 γκολ. Ο Λιβάγια, ξέρεις πόσα γκολ έχει? Πόσα γκολ έχει ο Λιβάγια? 22. 22 γκολ. Πόσο χρόνο είναι ο Λιβάγια? Δεν άκουσα. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 2 χρόνια μικρότερος. 3 χρόνια μικρότερος. Στα 3 χρόνια δηλαδή μπορεί να βάλει από 8-10 γκολ και να τα πάει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Ναι. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Ναι. Λοιπόν, πέρσι που έπαιξε, μάλλον να σου πω αλλιώς, ο Πρίοβιτς είχε τεφορμάρισμα στα 2 χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ. Είχε επεισόδιο με τον Λουτσέσκο. Τεφορμάρισμα. Δεν είχε, όχι. Δεν έχει. Ο Λιβάγια έχει? Κοίταξε. Οι συνθήκες εργασίας του Λιβάγια είναι πάρα πολύ δύσκολες. Γιατί? Ο Πρίοβιτς έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας. Όχι, θα σου πω γιατί όχι. Γιατί όχι. Πέρσι είχε τον Αραούχο δίπλα. Ο Πρίοβιτς ποιον είχε δίπλα? Τον Μπέλκερ. Κανέναν επιθετικό. Και ο Αραούχο δεν έχει εξτρέμ. Ενώ ο άλλος είχε εξτρέμ. Κοίταξε. Είναι ωραία κουβέντα που κάνουμε. Αλλά οι αριθμοί λένε ως ένα βαθμό την αλήθεια. Είναι πιο killer στο μικρό χώρο. Ο άλλος δεν ξέρουμε πόσο killer θα ήταν εάν τον είχαμε σε αυτούς τους κλειστούς χώρους στο λίγο χώρο. Δηλαδή το βάλαμε το Λιβάγια half να κουβαλάει την μπάλα. Το τραβάμε στα extreme. Το χώρουμε δεύτερο φόρ. Να πάρει την μπάλα να τη δώσει να ξαναμπεί. Δηλαδή. Πάρτε το Μέση. Ναι. Και βάλτε τον σε μια ομάδα που πρέπει να γυρνάει κάτω από τη μεσαία γραμμή να κουβαλάει την μπάλα. Ναι. Και να μην έχει τη στήριξη που έχει μπροστά από τον Σουάρες. Ναι. Και από τον Νεϊμάρ παλιότερα ή τον Ντεμπελέ τώρα. Ναι. Θα είναι ο ίδιος Μέση? Όχι. Φυσικά και όχι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, δεύτερον, δεν μπορείς να μιλάς στατιστικά για κάποιον. Μπορεί να πεις ότι η πορεία του είναι αυτή. Γιατί θα πρέπει να το δώσει σε βάθος οκταετίας και όχι τριετίας, τετραετίας? Για τώρα μιλάμε. Από εκεί και πέρα, στο σύνολο της καριέρας του, συζητάμε. Όπως επίσης μην ξεχνάτε ποτέ μια παράμετρο. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Μπορεί δηλαδή ο Δόνης να πήγε σε 5 ομάδες και να μην ταιριάζε, να απέτυχε. Σε κάποιες ομάδες να ταιριάζει, να του ταιριάζει. Μισό λεπτό. Να του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή κάποτε λέγαμε για τον Άγγελο, ο Άγγελος όταν πηγαίνει σε ομάδα που έχει προβλήματα και είναι υποκατάρρευση, κάνει μαγικά. Το λέγαμε ή όχι? Λοιπόν, τώρα ο Δόνης δείχνει, επειδή δεν έχει πίεση πρωταθλητής. Επειδή δεν έχει την πίεση να κάνει. Θες αλήθεια για τον Δόνη? Πες. Ο Δόνης έχει βελτιώσει το επικοινωνιακό του κομμάτι πάρα πολύ. Και να έχει καφέ. Άρα σταμάτα, δεν σοβαρά μιλάμε. Πλήρως κακά. Και επειδή πλέον είναι χεσμένος και στο τάλιρο και δεν έχει και ανάγκη. Σκασμένος. Κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Συμφωνώ. Και κατάλαβες. Το επικοινωνιακό του, συγγνώμη. Πλήρωσε κανένα καφέ, κανένα. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα.
Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε στην Εσκιά της Μπαλοδήμος, στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε τρία Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου 6 μηνών και τα τρία, τα μοναδικά που υπάρχουν στην Ελλάδα, μόνο για σήμερα, με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Φίλε που με ρωτάς για τον Πανιόνιο με τη Λαμία, θα σου πω το εξής. Πολύ καλή ομάδα Πανιόνιος. Αλλά η άμυνα που έχει κάνει ο προπονητής της Λαμίας με τη Λαμία, την έχει κάνει πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, είναι από τα παιχνίδια που το φοβάσαι. 1.85 δεν είναι κακή απόδοση, αλλά εγώ το φοβάμαι. Εγώ το φοβάμαι. Λογικά βγαίνει άσος, και εγώ αυτό πιστεύω με τον Κώστα. Αλλά άμα κάτσει κανένα γκολ η Λαμία, άντε να τις βάλεις δύο μετά. Την έχει δέσει την άμυνα ο Χάβος, συμφωνείς? Πιο καλά πάει από τον Τενέ, φυσικά. Καμία σχέση. Ο Τενές ο οποίος πάει στον Απόλλων Σμύρνης. Τι να κάνει, δηλαδή, θα πάρει κάνα μεροκάμα. Είναι δυνατό ρε εσύ να απολύεται ο Ματζουράκης που τους έκανε ομάδα? Τι ομάδα τους έκανε ο Ματζουράκης, αφού είναι πεσμένη. Όποιος και να πάει πεσμένη είναι ομάδα. Ένας ποδοσφαιράνθρωπος. Άκου. Όταν είχε πάει ο Ματζουράκης, λέω. Καλή επιλογή, καλή δουλειά κάνει. Ναι, λέει. Άκου. Όταν με πήραν τηλέφωνο και με ρωτήσανε, γιατί είναι από αυτούς που τους ρωτάνε, τους είπα, δεν θα πέστε με 0 βαθμούς, θα πέστε με 10. Θα πάρει και 10 ιστοπαλίες. Πολλά λες ρε, πολλά λες. Γι' αυτό πληρώνω. Άκου, δεν πληρώνεσαι, πληρώνεσαι. Πάτσε να μη σου πω καμιά κουβέντα. Μέντος. Το προπονητή που θα πάρει ο Απόλλωνας τώρα είναι αυτός που θα φτιάξει το υλικό για του χρόνου να κάνει πρωταθλητισμό. Με αυτή την προοπτική. Αυτή η λύθη στον Απόλλωνα να πάρουν ένα προπονητή. Το να αλλάξουν 5 προπονητές και 6 προπονητές και το καλοκαίρι να ξαναλλάξουν προπονητή είναι η λύθη. Συμφωνούμε. Πες ένα προπονητή, του λες 1,5 χρόνο συμβόλαιο πριν ανόδου. Εντάξει. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Τώρα μ' αρέσεις. Α, τώρα μ' αρέσεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχει δύο γραμμές ελεύθερες, παιδιά. Πάμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, Κωστίνα, θέλω να κάνω να μιλήσω για τον Μπρίγιοβιτς και για τον Ιβάγια, να συγκρίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μπρίγιοβιτς, αν έχει παίχτες, είναι καταρχήν ένα σεντερφόρ εντελώς διαφορετικό από τον Ιβάγια. Και ο Ιβάγια δεν είναι καθαρό σεντερφόρ. Έτσι. Ναι, ο Λιβάγια, ναι. Άμα τον φορτώσεις κοντά, είναι πιο... Πώς είπες? Πιο πολύ. Ποιος είναι πιο καλός, ρε φίλε? Ποιος είναι πιο ολοκληρωμένος? Ο Λιβάγια. Αυτό λέμε. Ναι. Τον οποίο η ΑΕΚ τον έχει διαλύσει. Ναι, ναι. Όπως πολλούς παίκτες έχει διαλύσει η ΑΕΚ. Δεν είναι καλές συνθήκες εργασίας. Φαντάζεσαι τον Μπρίγιοβιτς να τον έχει σήμερα με τον... Ποιος είναι δεύτερος επιθετικός? Το Μπόνσε. Ωραία. Και να του πει βγες έξω από την περιοχή, βγες εξτρέμ, τράβα παίκτη, μπες, δώσε πάσα, βγες, μπες στον χώρο, τρίπλαρε, σούταρε. Δεν πάει να τα κάνει. Αυτό λέμε. Ναι, κοίταξε, ο Πρίγκοβιτς δεν είναι βαρύ σεντερφόρ. Δεν μπορεί να κάνει. Ο Λιβάγια είναι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο διευθυντικός. Δεν παίζει μόνο σεντερφόρ, μπορεί να παίξει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει και πίσω από το σεντερφόρ. Ενώ ο Πρίγκοβιτς για να παίξει, για να φανεί ο Πρίγκοβιτς, πρέπει να του φορτώνουν μπάλες στα εξτρέμ συνέχεια. Ναι, αλλά εκεί είναι πολύ καλός. Και ο κεντρικός επιτεθέμενος χαφ. Εγώ θα ήθελα τον Πρίγκοβιτς δίδυμο. Γιατί ο Πρίγκοβιτς και δίδυμο Πρίγκοβιτς με τον Λιβάγια. Κίνηση, σε 4-4-2. Και τον Μπέλκα πουλημένο, ξέρω εγώ, με 10 εκατομμύρια. Και δυο χαφάρες από πίσω. Τι μπάλα θα παίζει ο ΠΑΟΚ? Θα μου πεις ουτοπικά πράγματα, μη μου λες. Συμφωνώ, εντάξει, τώρα είναι τα πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις μέσα σε ένα χρόνο σε μια ομάδα. Μπορεί να περάσουν και δύο χρόνια να βρεις τους κατάλληλους παίκτες, εντάξει. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω όμως τον Πρίγκοβιτς σε καμιά περίπτωση με τον Λιβάγια. Είναι πολύ διαφορετικά στυλ πηξίματος και τον Λιβάγια και τον Πρίγκοβιτς. Γι' αυτό το έβαλα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι το καλό? Γιατί τον Πρίγκοβιτς πρέπει να το φορτώσεις πολλές μπάλες για να κάνει κάτι σε μεγάλη περιοχή. Ενώ ο Λιβάγια μπαίνει από μόνος του. Δεν περιμένει τα εξτρέμ. Γιατί δεν είναι βαρύ σεντερφόρ. Είναι ευέλικτο σεντερφόρ. Ναι. Okay. Είναι σαν το Βαζέχα ένα πράγμα. Ναι. Παλιά. Όχι, η Ιεροσυλία, φίλε. Όχι, Ιεροσυλία. Η Ιεροσυλία. Γιατί σε παρακαλώ. Φίλε, ο Βαζέχα ήταν γεννημένος δολοφόνος. Εντάξει, λέω εγώ του στήλου παιχνιδιού. Το στήλ, ο Βαζέχα ήτανε μαύρος, ήτανε Αναστόπουλος, ήτανε... Ναι, τα πάντα. Ο Λιβάγια δεν είναι τέτοιος παίκτης, όχι. Εντάξει, τώρα δεν είναι στο επίπεδο του Βαζέχα, εντάξει. Εντάξει. Είπα ποιο επειδή πιο πολύ το μοιάζει. Επειδή το ανέφερες. Όχι, εγώ δεν πιστεύω, είναι κάτι πιο σύγχρονο. Ενώ το Πρίγκοβιτς το βλέπω σαν το Κωστίκο, να πω παλιά,
ούτε. Ο Λιβάγια με αυτό συμφωνούμε. Ο Λιβάγια είναι παλαιά σκοπή. Είναι παλαιά σκοπή. Εμένα ο Κωστίκος μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά έδαινε με ένα άλλο στυλ με το Δημόπουλο. Ήταν φοβερό δίδυμο, φοβερή χημεία. Ναι, το ξέρω. Το καλύτερο δίδυμο που έχω δει από την ζωή. Το πάω με αυτούς τους δύο. Ναι, κοίταξε. Αλλά είχε και ψαρά μέσα, είχε και σίγκα, είχε και. Είχε και πολλούς τότε ο Πάκο, έτσι. Ο Σίγκας ήταν στόπερ, φίλε. Εντάξει. Είχε τα λέμε, τα λέμε. Για χαρά, τα λέμε. Ωραίος παίκτης ο Σίγκας. Θωμάς. Σήμερα ο Σίγκας θα είχε αρκετούς ρόλους στο ποδόσφαιρο. Και χάφ θα μπορούσε να παίξει. Ήταν πολύ καλός. Παρακαλώ. Και στον γκολ ήταν εύκολος. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Πάλι λοιπόν. Εσύ. Συγκρίνω λίγο το Πρίο, ο Πρίοβιτς έχει ένα καλό, ότι έχει κεφάλι, είναι ψηλός 1,90, γι' αυτό και είναι λίγο πιο αργός στο Λιβάγια. Αν ήταν πιο κοντός, θα 10 πόντους, 1,80 ύψος, θα έβαζε περισσότερα γκολ. Ναι. Τώρα όσον αφορά και τον γκολ που έβαλε με την ΑΕΚ, ναι. Αν κατάλαβες καλά, ναι. Το, αν το είδες, έφυγε στο κενό χώρο και έριξε ένα στούτσο γάμα, άπιαστο, και κερδίσαμε την άγμη στην Τούμπα. Αυτά θα να πω, καλή συνέχεια. Επόμενος, ναι. Έλα. Καλή. Οι υπόλοιποι πέσατε, έλα φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι, ναι, εγώ εσύ, είμαι. Εσύ, ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχω μία πληροφορία. Μοιράζω την μαζί μας. Λοιπόν, σε ένα κοντινό του πρόσωπο, ο Παντελίδης, μετά από την πρώτη εβδομάδα που προπόνησε τον Άρη, μίλησε για μια στοπεράρα που έχει ο Άρης. Το Δελιζής. Όχι. Το Βέλεφ. Για τον Ισπανό είπε, ναι. Για τον Βέλεφ. Που δεν τον είχε τόσο υπόψη του σαν αντίπαλος, έτσι πως τον έβλεπε. Μέσα από την προπόνηση βλέπει μια στοπεράρα. Δεν μπορεί να τα δει σαν αντίπαλος αν δεν το ζήσει κιόλας σαν... Ναι, για την προπόνηση ναι, μιλάω. Λογικό, ναι. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, τον πιάσαμε από τα μαλλιά και τον Όφη, όπως πιάσαμε από τα μαλλιά και τον Πανιόνιο, και λίγο ακόμα θα χάναμε πάλι. Δηλαδή, από θαύμα δεν χάσαμε πάλι. Πώς το εξηγείς αυτό? Από θαύμα κερδίσατε, φίλε. Ναι, από θαύμα με δεν το χάσαμε. Πανιόνιο, με το δε Πανιόνιο αφυπνίστηκες μετά τον γκολ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πιάνουμε τον αντίπαλο από τα μαλλιά ώρες-ώρες και δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε. Δηλαδή, ένα από τα παιχνίδια που έχω ενστάσεις για τον Κωστή για τη φυσική κατάσταση του Άρη που την έχει ψάξει λίγο παραπάνω και δεν μπορεί, έχει ένα δίκιο, είναι εκείνο με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Ο Άρης από το 70 μέχρι το τέλος έκανε ένα σκασμό ευκαιρίες. Δεν μπορεί αυτά μια ομάδα που δεν έχει φυσική κατάσταση να τα κάνει. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι πλήρης εκτός από δεξί μπακ και αριστερό μπακ θα έλεγα. Στα μπακ πονάει. Κατά τα άλλα είναι πλήρης, δεν θέλει προσθετικές κινήσεις. Θέλω να μου πεις και πώς το συναισθηματικό σου κόσμο, περιέγραψε μου αυτά τα οποία έζησες με τα δύο γκολ. Όχι, σοβαρά. Σαν το Φρέντι Γερμανό τώρα. Σοβαρά. Θέλ μου τα δύο γκολ που μπήκαν. Άσε τα δύο γκολ. Θες ρε φίλε. Πήδηξες μέχρι πάνω. Άσε ρε κόκκι. Τι είναι αυτό, πήδηξες μέχρι πάνω. Πήδηξες μέχρι πάνω. Αλήθεια. Πήδηξα. Τρόμαξε και γιος μου. Στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, έπαιζαν με τρία στόπερ αυτοί και δύο μπακ. Ο Ποτουρίδης είναι αριστερός μπακ και αριστερός στόπερ. Έπαιζε αριστερός στόπερ. Με τον Κοροβέση σου κλείσανε τον Γκαρσία. Ο Κομεσίδης σαν δεξί στόπερ. Το ντουμπλάριζαν εκεί δεξιά. Και ο Δελιγιαννίδης. Ναι. Φάγανε τον Γκάμα. Ο Μαρτίνεθ ούτως ή άλλως ρηχός παίχτης είναι. Δεν. Τον Τεγκινί εύκολο Παπάζογλου τον έκανε ζάφτη. Ο Πλατέλας με τον Κωσιανικούλη ερχόταν σαν βοήθειες. Πνιγήκανε ο Γκάμα με τον Καρσία. Ήσουν τυχερός, σε εισαγωγικά τυχερός. Που Όφη δεν βολευόταν με τον πόντο για να σου πάρει το διπλό. Γιατί το λέω αυτό. Αναγκάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ να πάει γρήγορα σε αλλαγή συστήματος από το 46. Επανέφερε τετράδα στην άμυνα και απελευθέρωσε με το πιο επιθετικό παιχνίδι του σε μεγάλους χώρους τον Καρσία για τον Γκάμα. Εκεί κάναν τις ευκαιρίες. Το οξύμορο και το είπαμε και προηγουμένως ότι τρώει δύο γκολ έχοντας βάλει το τρίτο στόπερ. Σε εκείνο το σημείο θέλω να πω ότι από εκεί και πέρα που άλλαξε το σύστημα Παπαδόπουλος φάνηκε η ανωτερότητα του Άρη ποιοτικά. 100% γιατί τον Παπαδόπουλο δεν τον έπαιρνε να πάρει πόντο.
Έπρεπε να ανοιχτεί να κάνει νίκη. Ακόμα και με ισοπαλία ήταν επισφαλέστατη η θέση. Αν πάσα στιγμή θα βάλει γκολ ο Άρης. Ναι. Σε εκείνο το σημείο. Πιστεύω ότι θέλει όμως εκεί η δεξιά, αυτό που είπες και διαφώνησα μαζί σου το καλοκαίρι για τον Κωνσταντινίδη, λίγος είναι. Δυστυχώς. Δεν μπορεί το παιδί. Να είσαι καλά, φίλε. Αδύναμος και τακτικά. Κοντούλης. Και επιθετικά γενικότερα. Εντάξει. Είναι θέμα. Τεχνητάκος είναι. Εντάξει, είναι παλαιά σκοπής, δεξί μπακ κοντός. Όταν έχει ο Πάοκ, ας πούμε για παράδειγμα το Μάτος τώρα, εσύ δεν μπορεί να έχεις τον Κωνσταντινίδη, δεν σε είπα να έχεις το Μάτος, θα έχεις όμως ένα καλό δεξί μπακ. Είναι θέση κλειδί ο δεξί μπακ του αριστερός. Και ο Βαλεριάνος θα πρέπει να μάθει τακτικά να κλείνει στα στόπερ όταν γίνεται σέντρα την αντίπαλη περιοχή, κάπου ξεχνιέται. Δεν είναι τόσο άσχημος. Δεν είναι τόσο άσχημος όμως. Όχι. Παλεύεται. Τακτικά πρέπει να τον φτιάξει. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαλεριάνο θα τον ανεβάσει σε τακτικό επίπεδο ο Παντελίδης. Θα του μάθει. Πολύ καλός, θα πολύ τον κάνει καλύτερα αμυντικά. Ελπίζω και τον Κωνσταντινίδη. Ελπίζω και τον Τζανακάκη. Θα τους κάνει, πιστεύω, καλύτερους αμυντικά. Πάντως ο Καρυπίδης, για να κλείσω, έκανε την καλύτερη επιλογή κατά την άποψή μου να διώξει τον κύριο Ερέδα και να φέρει τον Παντελίδη. 100%. Φύρα ήταν. Φύρα ήταν. Και το λέγαμε από την αρχή. Και παίζει μπάλα και αυτό. Άστα τα μπασχετικά του Άρη. Οι Αριανοί γεννήθηκαν και γαλουχήθηκαν με τον μπάσκετ. Στην μπάλα την αφήσουν για μας. Άστα τους Αριανούς. Πάμε παρακάτω, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Πού μπαίνεις, σε δημόσια υπηρεσία να πιεις καφέ, να πούμε. Κάτσε σταυροπόδι, πιες δύο ρουφιξές καφέ. Λοιπόν. Ναι. Δύο γενικές παρατηρήσεις. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ναι, είναι μεγάλα κλαπ. Ναι. Έχουν όλη την οργάνωση για να φτάσουν πολύ ψηλά. Είναι έτσι ή δεν είναι. Συμφωνούμε. Πού εννοείς ψηλά. Στην Ευρώπη. Πού να φτάσουν. Στο καλύτερο δυνατό σημείο. Ποιο είναι αυτό. Να παίξουν στη μεγάλη οργάνωση και να έχουν αποτελέσματα. Να έχουν τον κόσμο τους. Να παίξουν δηλαδή Champions League, πιστεύεις. Μπράβο. Είναι έτσι ή δεν είναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί. Όπως είναι σήμερα. Ναι, όπως είναι σήμερα, ναι, ακριβώς όπως είναι σήμερα. Αυτά τα τρία κλαμπ σε μιλάω αυτή τη στιγμή. Όχι. Δεν τις πιστεύω, όχι. Εντάξει, γνώμη σου είναι αυτή. Εγώ πιστεύω αυτό. Να μας ρωτήσεις, δεν πήρες. Ναι, να σας ρωτήσω. Ναι. Αν συμφωνείτε με τη δικιά μου τη γνώμη αυτό. Είμαστε τόσο πίσω ποδοσφαιρικά. Όχι, είστε πολύ, πολύ μπροστά ποδοσφαιρικά. Όχι, οι ιδέες σας και οι... Άλλο, φίλε, μην δεβόμαστε. Μπορεί εσύ να είσαι τετραπέρωτος. Μπορεί οι ιδέες οι δικές μου να είναι καλές. Το θέμα είναι η ποιότητα του ποδοσφαίρου που βλέπουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί να αυξηθεί και να πάει τόσο ψηλά που να δεις ξαφνικά να παίζουν, να μεγαλουργούν σε Ευρώπη οι ομάδες που είπες. Εγώ δεν νομίζω. Βεβαίως. Βεβαίως το πιστεύω. Μου επιτρέπεις να έχω διαφορετική γνώμη. Εντάξει, θα μαλώσουμε. Εντάξει. Ωραία. Ή μπορεί να το πω αλλιώς. Ότι έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Με απόφαση της διοίκησης και προπονητή βγαίνουν εκτός πλάνου Σιμώες, Μπακασέτας και Λαμπρόπουλου. Αυτοί ούτε Ευρώπη δεν θα βγουν στο τέλος. Απίστευτο. Μιλάμε για κακό εργοδότη. Ναι. Μιλάμε για κακό εργοδότη. Δεν θα μιλήσω για μπάλα. Εγώ θα μιλήσω για συνθήκες εργασίας πολύ σκληρές για την ΑΕΚ. Εχθρός του εργαζόμενου. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Ο Μπακασέτας τι έκανε και δεν είναι εκτός. Πάμε. Ο Σιμώνης δεν τους αρέσει. Ρα. Θέλει να ανανεώσει και να το δίνουν λεφτά. Και φυσικά δευτερόλεπτα πριν, θα σου δώσω το λόγο, όποιος βλάκας πάει και ψωνίζει από την ΑΕΚ παίκτη θα είναι ανόητος. Όπως ανόητος ήταν ο Ολυμπιακός με τον Λάζαρο. Συνέχισε, φίλε. Ο οποίος μπορεί να παίξει 20 λεπτά και δίνει, παίζει λόγω ικανότητας. Δε φταίει ο Λάζαρος. Λόγω ικανότητας παίζει. Δε φταίει ο Λάζαρος. Με το χάρισμά του παίζει 20 λεπτά. Έλα, φίλε. Παραπάνω ναι. Δεν μπορεί. Ναι. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Μια ερώτηση θέλω στον Κώστα, τον Κωστή. Ναι, φίλε. Κωστή, με ένα ναι, με ένα όχι θέλω να μου πεις κατά πόσο τυχαίο και πόσο τύχη θέμα τύχη ήταν χθες η Καστερή στο διπλό του Ολυμπιακού. Με ένα ναι, με ένα όχι ήταν θέμα τύχη. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή. Εγώ άσε τι πιστεύω. Εγώ... Φίλε, εδώ δεν κρυβόμαστε. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο σου μυρίζει άσχημα. Εννοείται, ναι. Από μακριά και... Εσύ Κωστή συμφωνείς.
Τι? Ότι υπάρχει κάτι το περίεργο. Εγώ μόλις είδα τον Ατρόμητο σε δεύτερο ημίχρονο, είπα κάτι έγινε στο ημίχρονο. Δεν μπορώ να το πω δημόσια, ούτε έχω καμιά ένδειξη. Σεβαστό. Αλλά νομίζω ότι ο Ατρόμητος ήταν μαγεμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Μαγεμένος. Ναι. Παρακαλώ. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Κωστή. Okay, φίλε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Κώστα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε και με τις μεγάλες ομάδες, σωστά. Ναι, 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 έπαιξε. Η γενική εντύπωσή σου? Έκανε μεγάλο λάθος που πήγε και κοουτσάρισε ο Δόνης μέσα στην Τούμπα με συνέστημα και όχι με λογική. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει και εκεί πόντο. Αν ήταν περισσότερο σεβαστό, σεβόταν τον αντίπαλο. Δεν λόγιασε τον ΠΑΟΚ, έπαιξε με αφέλεια. Τώρα. Μια νοτελεία. Ναι. Στο δεύτερο μήχρονο θυμάσαι τι έγινε. Τι? Που μπήκε ο ΠΑΟΚ και τον εξολόθρευσε. Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να φάει. Στο πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό του δεύτερου μήχρονου δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε, θα πάμε μπορούσε πάλι... να συντριβεί εάν δεν έβαζε τον Κάτσε. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού ήταν σφαλμένη. Δηλαδή η απόδοση του ΠΑΟΚ δεν επηρεάζει καθόλου. Φυσικά. Ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός πώς έπαιξε με ΑΕΚ και Ολυμπιακό και πώς έπαιξε με ΠΑΟΚ. Εγώ δεν μειώνω τη νίκη του ΠΑΟΚ. Πρόσεχε. Τα εξετάζουμε όλα. Αυτό συζητάμε. Γρηγόρη, να σου πω λίγο κάτι. Εσείς είστε τώρα ραδιοφωνική παραγωγή. Λέτε κάτι, ο Παναθηναϊκός παίζει την καλύτερη μπάλα. Αυτό το είπε ο Κώστας, ναι. Εγώ δεν είπα αυτό. Ναι. Εγώ είπα στο δεύτερο μήχρονο πού είναι ο Παναθηναϊκός με στην Τούμπα. Άκουσα με λίγο. Και αυτό οφείλεται ότι δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός ή ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Είναι ίδιο ερώτημα με το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Έγινε κατανοητός. Δεν προσπαθώ να ιδρυγκάρω ούτε να μειώσω αυτό που λέω. Όχι, Γρηγόρη. Κοίταξε. Μια άλλη ηλικία. Δεν είμαστε ούτε τώρα για να δεν έχω το δικαίωμα. Θα ήταν αθέμητο να υποτιμούσα την καλή σου απόδοση. Να το απαντήσω, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα έπαιξε, θα ρίσκε και πήγαινε να παίξει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ο Πάχος στο Καραϊσκάκι με σέντερ φορ τον Ακπόμπ και τον Μπρίγιοβιτς, έξω δεξιά τον Μπέλκα, έξω αριστερά τον Ζάμπα, με τον Βέρμπλουμ και τον, πες τον άλλονα, με τον Μαουρίσιο αμυντικά χαφ και τετράδα στην άμυνα. Πες μου εσύ ο Πάοκ τι θα έκανε εκεί με αυτό το σχήμα. Σου φάζω τον ανάλογο Πάοκ στημένο. Στον Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Τι θα έκανε. Κώστα. Ναι. Σαν Γνήσιο Αριανό που είσαι πάντα, είστε εσείς πάντα με το θα και αν βάζαμε κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν είμαι Γνήσιο σε τίποτα. Ναι, είστε Γνήσιο Αριανό, το ξέρουμε όλοι και μπράβο. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν ναι. θα σας πω τίποτα. Τώρα με το θα, τι θα γινόταν, εμείς λέμε πάντα βάσει αποτελέσματο και βάσει εικόνα ναι. παιχνιδιού. Τι έγινε. Πάντως, εγώ 10 αγωνιστικές χαίρομαι να βλέπω τον Παναθηναϊκό ενώ δεν αντέχω να δω τον ΠΑΟΚ. Δεν αντέχω να δω την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός βλέπετε, αλλά όταν μέχρι να φτάσει στην περιοχή. Μετά είναι ο γέλωτας. Μετά είναι ο γέλωτας του τηλεθεατή. Να το κλείσω εγώ σαν να σου πάω εξής. Ναι. Εγώ θέλω να πάρω το πρωτάθλημα και να λέτε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλή μπάλα φέτος. Γιατί πέρσι που έπαιξε καλή μπάλα μου το πήραν στα δικαστήρια. Ναι. Μου τα πήραν στα δικαστήρια. Σωστό. Σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό. Σωστό. Μόνο που εγώ ομάδα δεν έχω και είμαι πελάτης. Και μ' αρέσει η City πιο πολύ από τη Liverpool και βλέπω τη City. Και δεν μπορώ να δω τη United που ασλαμάς τη βλέπει Κώστα, γιατί είναι United, ναι. Εγώ είμαι ο παδός, δεν είμαι πελάτης. 100% το συνέστημά σου είναι πάρα πολύ δυνατό, εγώ δεν το έχω. Και είναι μια βασική παράμετρος, παίζει ρόλο. Αλλά είναι προς τιμή σου που το λες ότι είμαι ο παδός. Okay. Φυσικά. Και με βάση τι έγινε πέρσι. Πέρσι έπαιξα την καλύτερη μπάλα. Μου το πήραν στα 13. Μα πέρσι ο ΠΑΟΚ δικαιούται το πρωτάθλημα βάσει απόδοσης. Ρε φίλε, δεν τα είπαμε. Τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Σωστά γιατί μιλάει. Να επανέλθουμε, όχι, ναι. Γιατί να επανέλθουμε. Σωστά μιλάει ο φίλος. Μπορώ να τραβήξω να κάνω μια μαγνητική στο σβέρκο μου. Πάλι. Αφού box box. Το πρωί δεν θα έκανες, ναι. Αιματολογικές έκανα το πρωί. Και τώρα θα κάνει μαγνητική. Ναι. Πού την κάνεις. Να εδώ πίσω, εδώ απέναντι από το Μετρόπολης. 4 ώρα λέει να είσαι εδώ. Να πάω γιατί και δεν με ρώτησες που να πας. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, καλά που τα ξέρεις εσύ, ε. Πού να πάω, Γρηγόρη, εγώ δεν μπαίνω μέσα εκεί, έχω κλειστοφοβία. Άστα ρε τα κλειστά. Ανοιχτός είναι αυτός. Ανοιχτός είναι. Σαν ανοιχτό θα σε πήγαινε. Σαν ανοιχτό δεν πήγαινε. Ναι. Τι να σε κάνω, δεν σε. Την επόμενη φορά που θα κάνω μαγνητική θα σε πω. Να με στείλεις. Παραπεμπτικό δεν πάει. Μη παραπεμπτικό, αλλά πληρώνω. Γιατί με λέει τέλη Ιανουαρίου, έλα. Μια σημαντική. Όχι, δεν κατάλαβες. Γι' αυτό είσαι κεφάλαιο. Ναι, αν ρωτούσες. Μπράβο, Γρηγόρη, θα με το έκανες. Και σήμερα και ατριώνομαι. Εντάξει. Θα δώσω 100 και θα πληρώσω. Όρση. Δεν πειράζει. Λες και του περισσεύουν. Τι να σε πω. Τι να κάνω, πάω τέλη Ιανουαρίου. Σήμερα θα πήγαινε τρελή. Δεν τα καλά, και άξερα τι κόκκινε. Έκανα το κινητό μου, μου λένε πάνε κάπου να πάρει τζάμπα. Λέω δεν πάω, δεν υποχρεώνομαι. Τέτοιο είμαι.
Δεν υποχρεώνω. Είπα εγώ ότι κάνει τέτοια πράγματα. Κάποιοι μου είπαν πάνε λέει κάπου εδώ κοντά να πάρει ένα κινητό. Δεν θα υποχρεώνω. Δεν υποχρεώνω. Δεν γουστάρω. Για τη μαγνητική. Μπορώ να βρίζω όποιον θέλω από το ράδιο. Δεν πρέπει να υποχρεώνω εγώ. Τελείωσε. Γιατί το καταλαβαίνεις. Διαφωνούμε σε αυτό. Άντε μπράβο. Για να μπορώ να βρίζω εγώ από εδώ, θα πρέπει να μην υποχρεώνομαι. Όταν. Μη. Όταν μπορούμε να πάμε σε ένα δικό μας άνθρωπο που είναι της εμπιστοσύνης και που να σου κάνει την ανάλογη δουλειά. Εγώ είμαι Εβραίος αυτά. Όχι. Δεν θέλει αντίτιμο. Φροντίσει Εβραίος, ναι. Θα θέλει αντίτιμο. Χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσε λίγο. Βγάλε με λίγο από τον άλλο. Μη. Δώσε μια τελευταία. Μπράβο, και ατελείωνε σήμερα. Μπράβο, κατάλαβες. Την άλλη φορά. Μα δεν είμαι καλός στις δημόσιες σχέσεις και το ξέρεις. Δεν είναι θέμα δημοσίων σχέσεων. Είναι φίλος ο ιδιοκτήτης. Γι' αυτό. Και δεν λέω ούτε καν το όνομα. Και εδώ δηλαδή πρέπει να βάλουμε μέσον έτσι. Για να μην πληρώσουμε, μάλιστα. Δηλαδή αυτή την κολοχώρα. Γιατί μέσον, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει. Ιδιωτικό να... τομέα είναι. Βρε την κολοχώρα σου γαμό. Μη με ενευριάζει. Πρέπει να βάλω μέσο δηλαδή για να κάνω. Δηλαδή αν εγώ κάτι χρειαστώ για τον πατέρα μου και θα πάρω τηλέφωνο. Θα βάλω μέσο. Δεν πρέπει να το κάνω. Τι, θα βάλουμε μέσο. Γιατί τι να κάνω. Γιατί αφού έτσι λειτουργεί. Γιατί είναι η χώρα του μέσου. Του πράσινου ήλιου. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Ορίστε. Κόψτε να. Κατουρίστε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, ναι. Ναι. Στο αυτοκίνητο εσύ. Ο Σφυράκιας είναι. Ποιος είναι. Στο αυτοκίνητο εσύ. Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Κλείς το ραδιόφωνο. Μ' ακούτε τώρα. Ναι. Ωραία. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δημήτρης από Γιάννενα. Με τον Κωστή είχα ξαναπεί. Πρώην Ολυμπιακός είναι National. Ναι. Λοιπόν, ο μόνος λόγος που έχω σηκωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, ένας από τους λόγους, είναι αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός χθες. Τα εκαμπουκισμοί μέσα στο... Ρε φίλε, αυτά μπροστά σε αυτά που έκανε στο παρελθόν είναι για το Δελασάλ και το Ανατόλια. Για όλα. Απλά είναι ένα πτάθημα που μόνο... Πώς να σου πω τι. Κάτι που κατηγορούμε, π.χ. ΑΕΚ πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Κατηγορούσε τον Ολυμπιακό όταν της το είχε πάει στα χαρτιά και πήγε και κάνει το ίδιο με τον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά φίλε, πρέπει να κλείσουμε κομπή. Αυτό είναι μια απάντηση σε ένα Κωστή. Ναι. Που στο λέω και θα στο λέω συνέχεια. Και σπαουξή δεν είμαι. Θες τώρα μια αλήθεια. Όχι. Ο Ολυμπιακός επηρέασε περισσότερο τον Ατρόμητο παρά τον διαιτητή. Good. Ναι. Λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν δείχνει ότι θέλει να είναι εκτός μάχη τίτλου. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Άρα καλά θα κάνουν κάποιοι να έχουν το νου τους. Έτσι. Εντάξει. Λάθος είμαι. Όχι. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις. Αμέσως μετά Κανελάκης για Λαμάς και Δήμου. Να είστε καλά.